ήθελα να κάνω κάτι το οποίο είναι δημιουργικό. Αν το έλεγα στους γονείς μου, α, δεν θα σπουδάσω τίποτα, θα μου λέγανε, μα παιδί μου, τι θα κάνεις τότε, μπορεί να αποτύχεις και αυτά. Είναι πολύ διαφορετικό το mindset. Αλλά άμα σε μαθαίνουν έτσι, ότι α, από αυτό εξαρτάται όλη σου η ζωή, όλη σου η καριέρα, λίγο μετά λες, κάθε αποτυχία που έχω μπορεί να με πάρει πίσω. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι πολλές φορές ακόμα και οι αποτυχίες μας κάνουν καλό. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα απλά και ανδρικά. Είμαι ο Σπύρος και όπως πάντα δίπλα μου τον Χρήστο και τον Θέμη. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Όλα καλά. Πολύ ωραία. Και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Τάσο Βελιάδη. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα. Ο Τάσος, παιδιά, είναι Chief Strategist στη Social Lab για το δημιουργικό. Σωστά. Ναι, ναι, σωστά. Και partner προφανώς στη Social Lab. Και η Social Lab είναι η εταιρεία που μας έχει φέρει όλες αυτές τις ωραίες καμπάνιες που βλέπουμε social media πάρα πολύ συχνά, όπως είναι τη Durex, όπως είναι Lidl, όπως είναι και. Beat, τώρα τελευταία. Beat, τώρα τελευταία. Που, γιατί δεν το ξέχασα, γιατί έχει γίνει τώρα free now. Έτσι, free now, ακριβώς. Ναι. Αλλά πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, πάμε intro. Η σημερινή εκπομπή είναι χορηγούμενη από τη Freedom 24, μια αξιόπιστη επενδυτική πλατφόρμα για την οποία θα βρεις το link στην περιγραφή του βίντεο ακριβώς από κάτω. Χρησιμοποιώντας το link, στηρίζεις το χορηγό μας, αλλά στηρίζεις και το κανάλι μας. Επίσης, μην ξεχάσεις να πατήσεις δυνατά το like και να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μας για να μην χάσεις κανένα νέο βίντεο μας. Σε ευχαριστούμε για τη στήριξή σου. Θα σου ευχαριστούμε που ήρθες. Σε καλέσαμε, γιατί. Μίλησε μου για αυτή την πρόσκληση. Ναι. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δημιουργεί. Και ένας άνθρωπος ο οποίος λέει ιστορίες, γιατί γι' αυτό πάτε καλά. Ακριβώς. Και θέλουμε να μιλήσουμε γι' αυτό, ρε φίλε. Παιδιά, μπορώ να σας πω την ιστορία της ζωής μου, άμα θέλετε. Μπορώ να ξεκινήσω πολλά χρόνια πριν να περάσει η ώρα ή να φτιάξουμε μια άλλη ιστορία. Ανάλογα με το τις ερωτήσεις, να δημιουργούμε τις δικές μας ιστορίες. Πάμε πολύ γρήγορα να εξηγήσουμε στους ανθρώπους που δεν ξέρουν. Τι κάνει η Social Lab, γιατί είναι μεγαλύτερη εταιρεία τώρα στο digital κομμάτι της διαφήμισης. Εντάξει, είμαστε μια πολύ μεγάλη εταιρεία αυτή τη στιγμή στο digital κομμάτι και στα social media. Αυτή τη στιγμή κάνουμε 360 επικοινωνία, ουσιαστικά κάνουμε διαφήμιση. Εντάξει, ένα από τα πράγματα που μας ξεχωρίζει σίγουρα είναι το storytelling, δηλαδή ότι καταφέρουμε να δημιουργούμε καμπάνιες οι οποίες τραβάνε γενικότερα τα βλέμματα του κόσμου, δηλαδή θα έχουν shareability, είναι καμπάνιες οι οποίες θα μιλήσεις και θα αντιδράσεις θετικά. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο το θέλουν πάρα πολύ τα brand. Γιατί το βασικό σε ένα brand ουσιαστικά είναι να κάνεις branding, δηλαδή να γίνει το brand σου γνωστό. Οπότε όσο περισσότερα μάτια σε δουν, τόσο καλύτερο και τόσο πιο θετικό είναι για τους ίδιους. Τι είναι το brand για τους ανθρώπους που δεν ξέρουν? Το brand είναι. Θα έλεγα το όνομα, ο τίτλος που κρύβεται πίσω από το προϊόν. Δηλαδή, πώς είναι αυτό το ποτήρι που είναι το Man of Style, ένα πολύ κλασικό ποτήρι που όλοι έχουμε στο μυαλό μας είναι τα Starbucks. Οπότε το Starbucks brand είναι όλο το mega brand, η ομπρέλα ουσιαστικά που βρίσκεται πίσω από αυτό πίσω από τον καφέ. Οπότε, όσο πιο καλά καταφέρεις να χτίσεις μια ιστορία, τόσο πιο εύκολο είναι, εύκολο εισαγωγικά, να κερδίσεις και τους καταναλωτές. Οπότε, ανάλογα το brand page, πρέπει να φτιάξεις μια σωστή στρατηγική. Ταιριάζει ουσιαστικά στο brand και μετά σίγουρα μετράει πάρα πολύ η δημιουργική ιδέα, δηλαδή το storytelling που θα βγεις να πεις για τους ίδιους. Ωραία. Η ιστορία τώρα και σε εμάς το δικό μας κομμάτι είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή, έχω παρακολουθήσει. Έτσι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να λες λίγο τι είσαι, τι κάνεις, τι πρεσβεύεις και να το λες με έναν ωραίο τρόπο. Πλέον στις μέρες μας, επειδή υπάρχει τόσο πολύ content, υπήρχε μια, αν θυμάμαι καλά, μια έρευνα ή κάποιος από την BNG, ο πρόεδρος είχε βγει πριν από κάποια χρόνια, που έλεγε ότι το 80% του περιεχομένου που παρακολουθούμε στα social media είναι crap content, δηλαδή περιεχόμενο το οποίο δεν θέλουμε να το παρακολουθήσουμε. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσεις να δώσεις περιεχόμενο στον καταναλωτή το οποίο είναι κοντά στα interest που έχει. Δηλαδή είναι ο κόσμος μπαίνει στο Facebook ή στο TikTok ή στο Instagram είτε για να διασκεδάσει είτε για να μάθει κάτι καινούριο. Πρέπει λοιπόν και το content που θα του δώσεις να έχει μία αξία, να πρεσβεύει αυτά που θέλει να δει. Οπότε και εσείς αυτό που κάνετε ουσιαστικά είναι πάρα πολύ δυνατό, γιατί δίνετε αξία, έχει αξία το περιεχόμενό σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και εγώ. Γιατί και το κόντρο που θα κάνουμε μαζί θα έχει αξία. Εννοείται, εννοείται. Γι' αυτό είναι ο στόχος. Τώρα και για τους ανθρώπους που δεν έχουν εταιρεία, θα έχει αξία, γιατί θα ήθελα να μας πεις πώς μπαίνεις στη διαδικασία του δημιουργικού. Δηλαδή, πώς φτιάχνετε μια ιστορία εσείς. Πού είστε επαγγελματίες, ας πούμε, του είδους. Μεγάλη ιστορία αυτή. Για πες. Ουσιαστικά δουλεύεις πρέπει να δουλεύεις πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ κοντά με τον πελάτη. Όλα ξεκινάνε από το brief που θα πάρεις. Τι είναι το brief, ουσιαστικά έρχεται ένα έγγραφο ή κάνουμε μια παρουσίαση. Μας κάνει μια παρουσίαση ο πελάτης, που λέει: παιδιά, αυτές είναι οι ανάγκες μου. Έχω λανσάρει ένα καινούριο προϊόν. Θέλω αυτό το προϊόν. Ο στόχος μου είναι συγκεκριμένος. Είναι αυτός, π.χ. να αυξήσουμε το awareness. Δηλαδή να αυξήσουμε την αναγνωρισιμότητα του brand. Οπότε. Παίρνουμε εμείς το brief, το κάνουμε δημιουργικό brief, δηλαδή βρίσκουμε κάποιες έννοιες ή κάποια insights, κάποια στοιχεία τα οποία
θα μας βοηθήσουν να φτιάξουμε το storytelling και πάμε μετά και του παρουσιάζουμε τη δικιά μας ιστορία. Αυτό που λέω, που το παρουσιάζω τώρα σε ένα λεπτό, είναι μια διαδικασία που μπορεί να κρατήσει εβδομάδες. Γιατί και για να σου έρθει η ιδέα, αλλά και για να βρεις το σωστό insight, θέλεις πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολύ ψάξιμο. Αλλά είναι, για μένα το βασικότερο είναι να υπάρχει μια σωστή στρατηγική. Η στρατηγική βασίζεται σε 5 πυλώνες, τουλάχιστον σε εμάς. Να ξέρεις το brand values, δηλαδή να ξέρεις πραγματικά τι πρεσβεύει το brand. Τις αξίες του brand, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να ξέρεις το κοινό του και ποια είναι τα interest που έχει το κοινό. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Δηλαδή, βλέπω πάρα πολλές φορές καμπάνια, βλέπω post στο Facebook ή στο Instagram τα οποία δεν έχουν καμία αξία για το κοινό. Οπότε, αν δεν ξέρω τα interest του, δεν μπορώ να φτιάξω μια καμπάνια. Θα πρέπει να ξέρεις το τι αναζητάει ο κόσμος, δηλαδή πώς καταλήγει να αγοράσει είτε εσένα είτε τον ανταγωνιστή σου, για να μπορείς να μιλήσεις στα περισσότερα, θα το πω touch points, δηλαδή στις περισσότερες περιοχές που θα μπει ο καταναλωτής εκείνη την ώρα να ψάξει το προϊόν. Πρέπει να ξέρεις σε ποια social media εννοείται ή σε ποια κανάλια γενικότερα θα παίξεις, γιατί αν απευθύνεσαι σε ένα νεανικό κοινό, πρέπει να παίξεις ένα TikTok, να μπεις YouTube, να μπεις Instagram. Αν απευθύνεσαι σε μεγαλύτερες ηλικίες, αξίζει να είσαι και στο Facebook. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά ουσιαστικά για να χτίσουμε. Νομίζω είπα 4. Μια μικρομεσαία επιχείρηση, όχι μια μεγάλη επιχείρηση, όπως είναι η Durex, ας πούμε, αξίζει να αφιερώσει ένα budget για να ξεκινήσει να φτιάχνει το branding. Γιατί από κάποιες, ας πούμε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μπορεί να ξέρω, μπορεί, ας πούμε, να χρειάζονται αναβάθμιση στο site, δηλαδή να μην έχουν ασχοληθεί, ας πούμε, με το site. Παιδιά, εξαρτάται από το ποιος είναι ο στόχος της επιχείρησης. Και από τη στιγμή που εμείς, ας πούμε, 4 είμαστε άτομα τα οποία θέλουμε να αναπτυχθούμε και θέλουμε να κάνουμε καινούργια πράγματα. Δεν νοείται αυτή τη στιγμή όλοι να είναι στο digital, και δεν μιλάω για το Facebook και το Instagram, μιλάω για όλα τα μέσα, όλο το digital, και η επιχείρηση σου να μην είναι. Ή να μην προβάλλεται σωστά. Ή μια μικρομεσαία επιχείρηση, και έχω δει και πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα στο TikTok, παιδιά. Επειδή είναι ένα καινούριο φρέσκο μέσο και πάρα πολλοί άνθρωποι το έχουν με το να βγουν να μιλήσουν, βλέπω πάρα πολύ ωραίο περιεχόμενο στο TikTok. Δηλαδή, αυτό που με έχει κάνει πραγματικά τρελή εντύπωση, είναι κουφό πραγματικά αυτό που θα πω, είναι εταιρείες οι οποίες βάφουν ή επισκευάζουν αυτοκίνητα ή τα γυαλίζουν. Παιδιά, έχουν φοβερά κανάλια στο TikTok, αλήθεια. Που είναι πραγματικά μικρές με μικρομεσαίες. Είναι satisfying όμως αυτό το βλέπεις. Είναι satisfying πραγματικά το βλέπεις και λες, ωραία, φίλε, τι έκανε. Αλλά οποιοδήποτε μπορεί να κάνει διαφήμιση στο TikTok, όχι στο TikTok, στο digital, οπουδήποτε, αρκεί να βρει τη σωστή στρατηγική. Δηλαδή, το να βγεις και να κάνεις απλά post. Δηλαδή, πιστεύουμε ότι θα πάρω ένα agency και θα μου κάνει 10 post και θα μου βάλει και κάποια χρήματα από πίσω και ξαφνικά θα γεμίσω πελάτες. Δεν θα γεμίσω πελάτες. Σας το λέω από τώρα, δεν παίζει. Υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός. Πρέπει να κάνεις είτε κάποια activation, είτε κάποια events, είτε γενικότερα κάποια βίντεο. Δηλαδή, να κάνεις περιεχόμενο που έχει μία αξία. Και να σταματήσουμε λίγο να προωθούμε προϊόν, προϊόν, προϊόν και άλλο προϊόν. Ωραία. Για μια σωστή στρατηγική. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κάποιος να το κάνει μόνος του, αν δεν το έχει σπουδάσει όπως εσύ. Τι χρειάζεται να κάνει, εκτός από το να βρει ένα μέντορα. Πολλά χρόνια. Εντάξει, το έχει σπουδάσει και πρακτικά. Ναι, ισχύει. Τι χρειάζεται λοιπόν να κάνει. Αρχικά μπορεί κάποιος να έχει και να τρέχει μια στρατηγική μόνος του. Δύσκολη η ερώτηση. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρώ ότι μπορούν να το κάνουν, οι περισσότεροι δεν μπορούν να το κάνουν γιατί δεν είναι αυτό το business τους. Δηλαδή, και σε έναν το business σου δεν είναι να τρέξει στρατηγική. Το business σου είναι να εκπαιδεύεις κόσμο, να φλερτάρει καλύτερα, να κάνεις βίντεο, να κάνεις τέτοια. Το να ασχοληθείς και με τη στρατηγική, πρώτα απ' όλα είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρεις και για να το μάθεις θα σου πάρει χρόνια. Οπότε είναι καλό να πας σε κάποιον που το ξέρει, τουλάχιστον να βρεις μια στρατηγική και να σου πει κάποιος το τι content πρέπει να δημιουργήσεις. Και μετά κάποια πράγματα ίσως μπορείς να τα αναλάβεις και μόνος σου. Καλύτερο είναι να σε αναλάβει ένα agency, να είσαι και πιο ήσυχος και να κάνεις αυτό που πραγματικά είναι η δουλειά σου. Κερδίζεις και χρόνο, εντάξει. Κερδίζεις χρόνο. Δεν είναι ότι μόνο ότι κερδίζεις χρόνο. Το storytelling που θα γράψω εγώ, όχι εγώ προσωπικά, δηλαδή η ομάδα που υπάρχει από πίσω, εντάξει, σίγουρα είναι πολύ καλύτερο από ένα storytelling που μπορεί να γράψει κάποιος μόνος, ο οποίος δεν έχει ποτέ ασχοληθεί με το αντικείμενο. Και πραγματικά ασχοληθεί ο καθένας, πιστεύω, με τη δουλειά του. Δηλαδή είναι καλύτερα να ασχοληθείς με το core τη δουλειά σου παρά να ασχολείσαι με όλα εσύ. Γιατί θα πας πίσω, δεν θα έχεις χρόνο, κάποια στιγμή θα τα παρατήσεις, δεν θα βλέπεις αποτελέσματα, δεν θα ξέρεις τι να μετράς. Οπότε ο καθένας το είδος του, πιστεύω. Έτσι, για να βοηθήσουμε και λίγο τους ανθρώπους που δεν έχουν εταιρεία. Ίσως δηλαδή αυτά που λέμε τώρα να μην έχουν μεγάλο impact, μεγάλη επίδραση σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους. Θέλω να μας πεις, επειδή μας έλεγε στο περιθώριο της κουβέντας μας, πώς έχει βοηθήσει εσένα το storytelling, το να λες καλές ιστορίες στη ζωή σου. Και πιστεύω ένα από τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουμε πλέον σαν άνθρωποι είναι να μπορούμε να μιλάμε. Δηλαδή να είμαστε, να έχουμε θάρρος, θράσος,
δεν ξέρω πώς να μπορώ να το πω. Γενικότερα να μπορείς να μιλάς, να είσαι ανοιχτός στο να πεις έστω τη δικιά σου ιστορία. Δεν σημαίνει ότι μπορείς να φτιάξεις ιστορίες για τους άλλους, έστω να πεις τη δικιά σου ιστορία. Εμένα με βοήθησε το να ξεκινήσω να λέω τη δικιά μου ιστορία, με βοήθησε πρώτα απ' όλα να βρω δουλειά. Γιατί από την πρώτη μου δουλειά κάποτε, πολλά χρόνια πριν, ας πούμε πώς είμαι, δούλευα σε blog ουσιαστικά, έγραφα ιστορίες, ξεκίνησα ουσιαστικά να γράφω. Αφού είδα ότι το έχω με το γράψιμο, μετά ξεκίνησα να κάνω παρουσιάσεις. Είδα ότι μου αρέσει πάρα πολύ να μιλάω, οπότε να λέω τις δικές μου ιστορίες. Και μετά το εξέλιξα και κατάλαβα ότι αφού μπορώ να πω την ιστορία τη δικιά μου, δηλαδή είχα χτίσει το δικό μου personal brand, κατάφερα να χτίσω και ιστορίες για άλλους ανθρώπους. Πολύ ωραία αυτό, γιατί κάθε άνθρωπος είναι το δικό του brand. Ακριβώς. Κάθε άνθρωπος είναι το δικό του brand. Και για μένα το βασικό, ειδικά μα μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι το personal branding μετράει πάρα πολύ. Δηλαδή να βγεις εσύ που είσαι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ή κάποιος που μπορεί να μιλήσει και να βγεις και να μιλήσεις για την εταιρεία σου. Πρώτα απ' όλα, σίγουρα έχεις μεγαλύτερο πάθος από τον οποιονδήποτε. Είναι κάτι το οποίο είναι δικό σου και ξέρεις πολύ περισσότερα πράγματα από τον οποιοδήποτε. Δηλαδή, εμείς πολλές φορές πάμε σε πελάτη και παίρνουμε brief, δηλαδή μας μιλάει κάποιος για την εταιρεία του και παιδιά βλέπεις ότι έχει τέτοιο πάθος που λες πραγματικά γιατί δεν γίνεις εσύ ο ambassador της εταιρείας. Δηλαδή, θα μπορούσες να μιλάς, να πεις ακόμα και στο διαφημιστικό. Αρχικά, ξέρεις τι παίζει τώρα εδώ, ότι μπορεί να μην ξέρει ο άνθρωπος ότι μπορεί να το έχει. Ναι, εντάξει, ισχύει γι' αυτό. Ή πολλές φορές φοβόμαστε την προβολή. Είναι φόβος προσωπικός του καθενός. Και είναι το πιο δύσκολο πράγμα να κάνεις και public speaking και να βγεις στην κάμερα. Δεν είναι τώρα εύκολο. Εντάξει, όλοι φοβόμαστε την προβολή. Ναι. Εγώ θυμάμαι το πρώτο συνέδριο που βγήκα ήταν να μιλήσω 15 λεπτά. 7 λεπτά άντεξα πάνω. Δεν άντεξα παραπάνω. Και θυμάμαι ότι από την πρώτη στιγμή που βγήκα μέχρι το τελευταίο λεπτό, το 6:59, έτρεμε το πόδι μου. Μόνο του. Δεν μπορούσε. Το ένα πόδι. Ναι, το ένα πόδι. Δεν μπορούσε να σταματήσει να τρέμει το ένα πόδι. Παιδιά, δεν ξέρω γιατί. Είχα τόσο πολύ άγχος που δεν μπορούσα να μιλήσω. Πώς θα σε πέρασε αυτό. Το καλλιέργησα. Άρχισα να πηγαίνω σε πολύ μικρότερα events, δηλαδή με πολύ λιγότερο κόσμο, για να πάρω το feeling και όταν κατάλαβα πλέον ότι το έχω. Ξαναπήγα στο συγκεκριμένο συνέδριο και ήταν και ένα συνέδριο που μετά μιλούσα 6 χρόνια συνεχόμενα. Δηλαδή με καλούσαν σαν έναν από τους κορυφαίους και καλά ομιλητές. Οπότε είναι σημαντικό να εκπαιδεύσεις και τον εαυτό σου. Είδατε πώς το πέρασε τώρα ότι είναι ο κορυφαίος ομιλητής, το είδατε έτσι. Πολύ έμεσα. Ένας από τους κορυφαίους. Ένας είπε. Στη δουλειά μου μετράει πάρα πολύ. Εμείς πουλάμε πάρα πολύ και από την ίδια την παρουσίαση. Δηλαδή, όταν πάω σε ένα πελάτη και του κάνω μια παρουσίαση, πρέπει να πιστεύεις πάρα πολύ στην ιδέα σου και να μπορείς να δείξεις ότι πιστεύεις στην ιδέα. Αν βγω και είμαι κατσούφης ή καταλάβει όλος ότι δεν το έχω ή δεν ξέρω ακριβώς τι λέω, πολύ δύσκολο θα με πιστευτεί. Γιατί φοβόμαστε να πουλήσουμε τον εαυτό μας. Πολύ δύσκολη ερώτηση. Κάτσε να πάρω το ψυχολόγο με το τηλέφωνο. Νομίζω φοβόμαστε την έκθεση. Να. Δηλαδή, φοβόμαστε το τι θα γίνει μετά. Εμένα το μπαμ που έφαγα, γιατί ήταν μπαμ, δηλαδή ότι βγήκα σε μια σκηνή και πραγματικά έμεινα, κοκάλωσα, με βοήθησε πάρα πολύ να πω ότι, φίλε, εγώ δεν είμαι έτσι. Δηλαδή είμαι πιο ανοιχτός, θέλω να καταφέρω να το δείξω αυτό. Αλλά νομίζω υπάρχει τεράστιος φόβος. Φοβόμαστε την απόρριψη πρώτα απ' όλα. Δηλαδή φοβόμαστε από το θα πάω να μιλήσω σε μια κοπέλα ή θα πάω να μιλήσω σε οποιοδήποτε, φοβόμαστε την απόρριψη. Προτιμώ να με απορρίψεις ή προτιμώ να ξέρω τι γίνεται. Παρά να μην ξέρω τι γίνεται. Εδώ φοβόμαστε να πάμε στο γιατρό πολλές φορές. Πονάμε κάτι, φοβόμαστε να πάμε. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα με την απόρριψη, με την οποιαδήποτε απόρριψη ή αποτυχία, είναι ότι δεν φοβόμαστε τόσο αυτό. Είναι ότι πολλές φορές δεν θέλουμε να ξέρουμε τον λόγο. Μας φοβίζει ο λόγος. 100%. Που απορριφθήκαμε ή αποτύχαμε. Απλά το ότι με έχουν απορρίψει πάρα πολλές εταιρείες, γιατί πραγματικά υπάρχουν η διαδικασία για να σε πάρει κάποιος πελάτης να γίνει ένα spec. Στο ΣΠΕΚ συμμετέχουν 3-4 εταιρείες και διαλέγει μία. Φαντάζεστε πόση απόρριψη έχω φάει στη ζωή μου, ε! Μα δεν πετυχαίνεις αλλιώς. Δεν πετυχαίνεις αλλιώς. Παιδιά, η απόρριψη με κάνει καλύτερο. Γιατί από την απόρριψη πλέον ζητάω feedback. Στο παιδιά, γιατί με απορρίψατε, τι δεν σας άρεσε, πού υστερούσαν. Μπορεί να πει κάποιος, α, ήσασταν πολύ ακριβή. Μπορεί να πει κάποιος, δεν είχατε μια καλή ιδέα. Δεν ήταν σωστή η στρατηγική σας. Όταν το ξέρεις, ξέρεις πώς θα βελτιωθείς. Όταν δεν το ξέρεις, παιδιά, κάθεσαι και φαντάζεσαι, ονειρεύεσαι. Που για μένα, γενικότερα, είμαι ένας άνθρωπος που προτιμώ να ξέρω. Δηλαδή το καταλαβαίνω να σε πειράζει. Το ότι ξέρεις τι είναι και βιολογικό να σε πειράζει απόρριψη μια γυναίκα, γιατί μπορεί κάποιος πεποιθήσεις να τις επιβεβαιώνει. Γιατί όμως να σε πειράξει το ότι ξέρεις τι, στους 100 ανθρώπους που είναι στο κοινό τώρα, μπορεί σε ένα να μην αρέσω και θα το νιώσεις αυτό το πράγμα. Το νιώσεις σαν. Είναι δεδομένο κίνδυνος. Ότι δεν θα αρέσω και στους 100. Ναι. Δηλαδή... Σε φοβίζει όμως. Ναι. Γιατί, και εντάξει, και εμείς μιλάμε, κάθε φορά που ανεβαίνω στη σκηνή, στην αρχή νιώθω ένα τσικ. Ναι, εγώ το νιώθω και. Δηλαδή, πάρα πολλές φορές, ακόμα και εδώ πριν έρθει, είχα άγχος. Δηλαδή, παρόλο που ξέρω ότι θα το γυρίσουμε, έχουμε μιλήσει πολλές φορές, πάντα έχω ένα άγχος, δεν είναι να βγω να μιλήσω κάπου και ξέρω ότι αυτό που θα κάνω θα ανέβει δημόσια.
Απλά έχω καταλάβει. Για να δω το πόδι σου. Όχι, όχι, δεν τρέμει. Δεν τρέμει. Ευτυχώς δεν φαίνεται στην κάμερα. Απλά το έχω πλέον απομυθοποιήσει, πώς να το πω. Ξέρω ότι δεν μπορώ να αρέσω σε όλους και θυμάμαι κάποιον που έλεγε ότι αν θέλω να αρέσω σε όλους θα πουλάω παγωτά. Ναι, δεν μπορώ. Δεν έχω τη γεύση που θα αρέσει σε όλους. Σίγουρα. Μπορεί κάποιος να μην αρέσει η φάτσα μου, να μην αρέσω σε αυτά που λέω. Δεν είναι αδιανόητο να αρέσουμε σε όλους. Το θέμα είναι πόσο μπορείς να το διαχειριστείς πολλές φορές. Και πάρα πολλοί άνθρωποι φοβούνται το. Είναι αυτό που λες. Φοβούνται το μετά. Το... Και ότι μπορεί να μην αρέσουμε σε κάποιους που θα θέλαμε, που θα θέλαμε να αρέσουμε. Τι κάνεις λοιπόν όταν έχεις δημιουργήσει ένα προϊόν και δεν αρέσει σε αυτούς που θα ήθελες να αρέσει. Έχεις δηλαδή ένα target στο μυαλό σου, δημιουργείς ένα προϊόν και τελικά δεν έχει τέτοια απήχηση. Εντάξει, είναι στο προϊόν δεν το δημιουργώ εγώ. Δημιουργώ την καμπάνια. Α, okay. Πίσω το προϊόν. Αλλά παίζει. Εσύ έχει... λοιπόν όταν πας για market, όταν κάνεις το market, εστιάζεις, γιατί λέμε τόση ώρα για παρουσίαση, σε μια πολύ καλή παρουσίαση. Το προϊόν, ποιος το αξιολογεί? Εσύ δεν πρέπει να το αξιολογείς ενώ σαν. Ναι, πολλές φορές όταν βγει ένα προϊόν από μια εταιρεία μπορεί να γίνει κάποια έρευνα. Οπότε να πούμε ότι το target group μας είναι αυτό. Ή όταν βγει ένα προϊόν υπάρχει κάποια ανάγκη. Δηλαδή υπάρχει ένα πρόβλημα και βγαίνει ένα προϊόν να δώσει μια λύση. Σκεφτείτε π.χ. ότι κάποια στιγμή μέσα στον κορονοϊό, επειδή είναι 38 το παράδειγμα το λέω, βγήκαν στην τηλεόραση και είπαν ότι η βιταμίνη D σε βοηθά να νικήσει τον κορονοϊό. Παιδιά, έκανε ένα τεράστιο πικ στην Google. Δηλαδή, άμα δείτε το Google Trends, το πώς πήγαινε, πώς ψάχναν βιταμίνη D και ξαφνικά ένα τέτοιο. Οπότε ξαφνικά βγήκαν όλα τα brands και σου λέει: έχω και βιταμίνη D. Δεν την ήξερε η μάνα της. Οπότε ξαφνικά πας και κολλάς το προϊόν σου πάνω σε μία ανάγκη, σε κάποιο trend. Αυτά τα προϊόντα συνήθως έχουν τη δυνατότητα να πάνε καλύτερα. Αρκεί να βρεις ένα σωστό storytelling να πεις. Υπάρχουν και προϊόντα που δεν πάνε καλά. Εννοείται. Αλλιώς θα πουλούσαν και όλοι οι πελάτες. Το καλό όταν κάνεις digital διαφήμιση είναι ότι μπορείς να παίρνεις το feedback του καταναλωτή. Οπότε όταν τρέχουμε κάποιους πελάτες για αρκετό καιρό, έχω τόσα πολλά δεδομένα γιατί μας έχουν στείλει μηνύματα, ξέρω που κάνουν like, ξέρω που κάνουν engage, ξέρω τι τους αρέσει, τι του δεν τους αρέσει. Οπότε μπορείς να πεις και στον πελάτη ότι κοίτα, βλέπουμε ότι τραβάει αυτό, έλα να προσαρμόσουμε τη στρατηγική μας γύρω από αυτό. Π.χ. είχα ένα παράδειγμα τέτοιο, κάποια στιγμή δούλεψα στη Ρουμανία. Δούλεψα ως head του digital σε μια διαφημιστική για μια πολύ μεγάλη εταιρεία εκεί, για την PepsiCo ουσιαστικά. Κάνουμε ένα πρώτο διαγωνισμό και αντιλαμβάναμε ότι στο περισσότερο κοινό δεν αρέσει η Pepsi, αλλά αρέσει η Pepsi Twist. Και με τεράστια διαφορά από τα υπόλοιπα brand. Οπότε τους λέω, παιδιά, γιατί δεν στείλουμε κάποιες καμπάνιες πάνω στην Pepsi Twist, ξεχωριστές, δικές της. Και επειδή ήταν οι καμπάνιες που είχαν πάρα πολύ μεγάλη απήχηση, γιατί βρήκαμε ένα interest, ένα trend από τους fans ουσιαστικά του Facebook. Οπότε και οι ίδιοι οι καταναλωτές πάρα πολλές φορές θα σε βοηθήσουν. Εντάξει, το τι θα παράξεις βέβαια είναι μια μεγάλη διαδικασία που συνήθως δεν είναι σκέφτομαι ότι θα βγάλω σήμερα ποτήρια και βγάζω ποτήρια. Για μένα θέλει ένα πολύ μεγάλο ψάξιμο στο ξεκίνημα, ναι, σίγουρα. Το ξεκίνημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχεις αναλάβει εσύ κάποια εταιρεία ή κάποιο προϊόν που δεν το πίστευες. Δεν ήταν για σένα, ας πούμε, τόσο έτσι, δυνατό. Ναι, έχω αναλάβει. Και νομίζω ότι όλοι έχουμε αναλάβει. Δεν θα πω ποιο ήταν. Το θέμα είναι ότι είναι η δουλειά μου, πρέπει να την κάνω σωστά. Και υπάρχουν δεδομένα, έρευνες, audience insights ουσιαστικά για να καταφέρεις το κάθε προϊόν που αναλαμβάνεις να του πεις, να βγάλεις ένα καλό storytelling. Το αν θα πάει καλά ένα προϊόν, παιδιά, εξαρτάται και από άλλα πράγματα. Εξαρτάται από το πού πωλείται, ποια είναι η διανομή του, εξαρτάται από την τιμή του, εξαρτάται από την καμπάνια ουσιαστικά που θα κάνω και το ίδιο το product. Οπότε εγώ έχω το ένα pillar της καμπάνιας. Δηλαδή, αν κάποιος βγάλει ένα αυτοκίνητο το οποίο το πουλάει 1 εκατομμύριο ή το πουλάει πάρα πολύ ακριβά, όσο καλή καμπάνια και να έχει. Αν δεν έχει γίνει established ότι είναι ένα luxury αυτοκίνητο, δεν πρόκειται να το αγοράσει κανείς. Ξέρεις τι μου έχει κάνει εντύπωση πάνω σε αυτό που λες τώρα? Ότι έχετε πάρει και προϊόντα τα οποία είναι δύσκολα να τα πεις. Δηλαδή, όπως και εμείς έχουμε εδώ το φλερτ που συζητάγαμε, ξέρεις, ακόμα είναι λίγο ταμπού και η ψυχική υγεία και η αυτοβελτίωση και όλα αυτά. Μας είναι πολλές φορές δύσκολο να το επικοινωνήσουμε σωστά στους ανθρώπους. Εσείς πήρατε ένα ακόμη πιο δύσκολο, που έχει να κάνει με τη σεξουαλική υγεία και διαπαιδαγωγίες επίσης, που είναι τα προφυλακτικά. Και έχετε κάνει κάτι να το μοιράζετε όλος ο κόσμος. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο brand, όσο ωραίο και αν φαίνεται. Στους περισσότερους φαίνεται ωραίο πλέον, επειδή έχουν δει καμπάνιες που έχουμε τρέξει. Που είναι έξυπνες, αστείες και ακριβώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο προϊόν. Μας βοήθησαν πάρα πολύ ο πελάτης συνεργάτης πλέον, γιατί συνεργαζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, γιατί μας είχαν πάρα πολλές έρευνες από πίσω. Δηλαδή είχαν πάρα πολλές έρευνες για το τι θέλουν να δουν οι νέοι, τι τους ενδιαφέρει. Οπότε πήραμε αυτές τις έρευνες, κάναμε μια πολύ σωστή στρατηγική και μετά η στρατηγική αυτή έγινε περιεχόμενο. Ωραία, επειδή είμαστε μια κοινωνία που έχει ταμπού,
τι χαρακτηριστικά είδατε στην κοινωνία και είπατε, ξέρεις τι, να χτυπήσουμε αυτά για να αλλάξει λίγο αυτό το πράγμα. Ένα από τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας είναι ότι γενικότερα το σεξ είναι ένα ταμπού που το οποίο ο κόσμος φοβάται να μιλήσει. Οπότε πρέπει με κάποιο τρόπο να μην πας να γίνεις δεικτικός, γιατί δεν βάζεις προφυλακτικό, να τον κάνεις με entertainment τρόπο, να δοκιμάσει, να βάλει προφυλακτικό. Λίγο διασκεδαστικό, αλλά με και. Ένα λίγο διασκεδαστικό τρόπο, ο οποίος είναι όμως και εκπαιδευτικός. Αυτό είδαμε ότι είναι κάτι που τράβηξε πάρα πολύ. Κάτι άλλο που τράβηξε πάρα πολύ είναι ότι η κοινωνία μας γενικότερα ασχολείται πάρα πολύ με κάτι που εγώ το λέω cultural tension. Δηλαδή πράγματα που κάνουν εντύπωση στην κοινωνία. Δηλαδή είναι έντονα. Οπότε όταν βγήκε όλη αυτή η κατάσταση με το Me Too και όλα αυτά, είπαμε αυτό που έπρεπε να πει οποιοδήποτε brand εκείνη την περίοδο. Ότι όχι σημαίνει όχι. Δηλαδή και ένα brand το οποίο είναι. Το λέω και πραγματικά να τριχιάζω. Δηλαδή πρέπει ρε φίλε να βγεις και να το πεις. Δηλαδή είσαι ένα brand που πρεσβεύει τη σεξουαλική υγεία και τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Πρέπει να βγεις να το πεις. Είναι πράγματα τα οποία βέβαια θέλουν και θάρρος και θέλουν και. Περιμένεις ότι μπορεί να έχεις αρνητικά σχόλια. Πρέπει όμως κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι το κοινό μας δεν θέλει απλά να βλέπει το προϊόν μας. Θέλει να δει το πώς εμείς θα είμαστε κοντά του στα προβλήματα που έχει στην καθημερινότητά του. Πώς θα τον βοηθήσεις να εξελιχθεί. Δηλαδή, από το για τη σεξουαλική του υγεία, πάρα πολλοί δεν ξέρουν καν τι σημαίνει σεξουαλική υγεία. Γιατί δεν είναι σαν 20 χρόνια πριν που έπαιζε AIDS παντού, κάναν διαφημίσεις στην τηλεόραση και όλα αυτά. Ξαφνικά όλα αυτά ξεχάστηκαν. Πρέπει λοιπόν κάποιος να βγει να τα πει με έναν τρόπο που ταιριάζει στο τώρα. Δεν είναι 20 χρόνια πριν. Και το τώρα έχει αλλάξει. Το τώρα έχει μέσα TikTok, το τώρα έχει μέσα influencers, το τώρα έχει μέσα real time marketing. Το ότι γίνεται κάτι και πρέπει να απαντήσω, το τώρα έχει μέσα και πάρα πολλές πληροφορίες και πάρα πολλά insights. Οπότε τα παίρνεις και δημιουργείς καμπάνιες για το τώρα, για το σήμερα και για το κοινό που στοχεύεις. Δεν μπορεί να στοχεύσω το νεανικό κοινό και να πω ότι θα μιλάω με τον τρόπο που μιλούσα 10 χρόνια πριν και θα έχω απλά κάποιους ψυχολόγους που θα μιλάνε και θα μου αναλύουν το πρόβλημα. Θα κριντζάρει ο άλλος, δεν θα τον πω. Δεν θα του είναι ευχάριστο να το δει. Το βάζω με έναν τέτοιο τρόπο, ειδικά η καμπάνια που κάναμε και στο TikTok, το οποίο ευχαριστιόταν να το δει. Δηλαδή, έχουμε βίντεο το οποίο έχει 1 εκατομμύριο views, το οποίο σου απαντάει σε μια πολύ κλασική ερώτηση. Σου λέει, πας να κάνεις σεξ και σου λέει η κοπέλα σου να βάλεις προφυλακτικό. Και σου λένε όλοι, έλα μωρέ αυτό, γιατί να βάλω προφυλακτικό. Εμείς το δείξαμε με έναν φαν τρόπο το γιατί να βάλεις προφυλακτικό και ότι πρέπει να βάλεις προφυλακτικό. Οπότε μετράει πάρα πολύ ο τρόπος που λες τα πράγματα. Στα πάντα. Δηλαδή. Πλέον το έχω σαν φιλοσοφία σε όλη μου τη ζωή. Μετράει πάρα πολύ το πώς θα πεις. Και επειδή παλιά ήμουν και πιο έντονος και πολλές φορές εκνευριζόμουν και πλέον το έχω κόψει. Θέλω. Το σκέφτομαι και μιλάω με τον τρόπο που πρέπει να μιλήσω. Φτιάχνω το storytelling ακόμα και για την ίδια μου τη ζωή. Ακόμα και το πώς θα μιλήσω στη μητέρα μου μπορεί να φτιάξω storytelling. Μου θύμισες αυτό που λέγαμε πριν πάνω. Που πόσο Χρήστος Τσούνης που συζητάγαμε λέει, ας πούμε, τα οικονομικά του. Το συζητούσαμε πριν ότι. Έχω ξεκινήσει και παρακολουθώ πάρα πολύ τον Χρήστο. Να. Δεν έχω ιδέα από οικονομικά. Έχω σπουδάσει οικονομικά, δεν ασχολήθηκα ποτέ. Δεν είμαι ένας άνθρωπος που θα κάνω επενδύσεις, θα κάνω μεγάλες επενδύσεις. Τα λέει με έναν τόσο ωραίο τρόπο, είναι τόσο ευχάριστο. Ρε παιδί μου, είναι entertainment. Δηλαδή, και περνάς ωραία, αλλά παίρνεις και μία γνώση την οποία δεν την είχες. Δηλαδή, ξοδήγησε να. Ναι, έκανα το καλοκαίρι και κατέβασα στην εφαρμογή να μην κάνω και διαφήμιση, ας πούμε. Εντάξει, θα την κάνουμε εμείς όμως. Οπότε πάμε να δείτε ένα μήνα με τον χορηγό μας. Ξέρεις πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι για μας να επενδύουμε στον εαυτό μας καθημερινά. Και αν θέλεις να επενδύσεις με ασφάλεια, δεν υπάρχει καλύτερη πλατφόρμα από το σημερινό χορηγό μας, την Freedom 24. Αν θέλεις να επενδύσεις με 0% προμήθειες, τώρα με τη δημιουργία του λογαριασμού σου θα πάρεις εντελώς δωρεάν και μία μετοχή. Γιατί να επιλέξω όμως τη Freedom 24? Επειδή είναι ευρωπαϊκή θυγατρική της αμερικάνικης εταιρείας Freedom Holding Corporation, εισηγμένη στο Nasdaq. Είναι αξιόπιστη, διαφανής και ελέγχεται με τη SISEC, την Buffin και τη SEC. Έχει 0% προμήθεια για μετοχές, ETF και ομόλογα. Έχει πρόσβαση στο χρηματιστήριο Αθηνών, σε παγκόσμια χρηματιστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ και της Ασίας και έχει ένα αποτεμευτικό λογαριασμό με ετήσιο επιτόκιο 3% και μερίσια απόδοση στόκων. Τι άλλο θες? Πάρ' το παρακάτω link και φτιάξε το δικό σου επενδυτικό λογαριασμό στη Freedom 24. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να μπούμε στη Freedom 24, να πάμε στο web terminal, να γράψουμε VUAA και να πατήσουμε αγορά. Αυτό ήταν. Μας βλέπει ένας φίλος τώρα και λέει: «Γαμώτο, εγώ δεν ξέρω πώς να λέω την ιστορία μου». Δηλαδή, μπορεί να είναι ένας φοβερός τύπος, να έχει φοβερή ζωή, φοβερή δουλειά, ξέρω εγώ, να έχει πετύχει πράγματα. Μπορεί να έρθει σε εσάς να το μάθετε να λέει την ιστορία του. Εγώ μπορώ να κάνω personal branding άμα θέλει να κάνει διαφήμιση. Το να πει την προσωπική του ιστορία είναι κάτι που εσείς τον κάνετε πολύ καλύτερα από τον καθένα. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας καλής ιστορίας, έτσι, κάτι την άποψή σου? 2-3 πραγματάκια που θα μπορούσε να τα αξιοποιήσει κι αυτό. Είναι πολύ διαφορετικό το να πω τη δικιά μου προσωπική ιστορία από το να πω την ιστορία ενός brand. Δηλαδή, η δικιά μου προσωπική ιστορία βασίζεται πάρα πολύ στα πράγματα που έχω κάνει εγώ.
π.χ. εγώ ξεκίνησα να ασχολούμαι, θα σας πω μια ιστορία αυτή τη στιγμή, γεννήθηκα το 1985 στη Ρόδο, κάποια στιγμή αρρώστησα. Δηλαδή δεν πέρασα την καλύτερη εφηβική ηλικία, ήμουνα γύρω στα 17-18, είχα πια πάρα πολύ καιρό, μπαινόβγαινα σε νοσοκομεία, είχα πυρετό, πόνεξε λίγο ο λαιμός μου και τέτοια και πάρα πολύ καιρό ψάχναμε το τι έχω και το τι θα κάνω. Πραγματικά δεν έμενε εδώ, έμενα στη Ρόδο, είχα ανεβοκατέβει στην Αθήνα, πραγματικά ήταν σαν να πηγαίνω τουαλέτα το κάθε πότε θα πάω στην Αθήνα για να πάω σε έναν διαφορετικό γιατρό για να δω τι έχω. Έχω ένα φάκελο με εξετάσεις τόσο και ήταν η στιγμή που μετά από 3-4 μήνες αποφάσισα, ρε φίλε, επειδή πίστευα ότι αυτό δεν θα μου περάσει ποτέ, λέω πρέπει να ασχοληθώ με το digital, πρέπει να κάνω κάτι το οποίο μπορώ να το κάνω από το σπίτι μου. Και είναι και ο λόγος που μετά εξέλιξα ουσιαστικά και μπήκα σε μια εταιρεία που ασχολείται με το digital και τα social media, ότι επειδή τότε είχα πιστέψει ότι δεν θα βγω ποτέ από το σπίτι, ξαφνικά λέω πρέπει αυτό να γίνει η δουλειά μου, ρε παιδί μου. Πρέπει να μπορώ να περάσω καλά και μέσα στο σπίτι μου από το απλά να κάθομαι να βλέπω τηλεόραση. Οπότε αυτό είναι μια δικιά μου προσωπική ιστορία, η οποία επειδή έχει κάτι μέσα το οποίο δεν το ξέρει πολύς κόσμος και μπορεί να ακούγεται και δύσκολο, επειδή έχει μια αρρώστια μέσα, λες, α, ρε φίλε, κοίτα τι κατάφερε, τι πέτυχε. Δεν χρειάζεται όλοι να έχουμε αρρωστήσει για να έχουμε μια καλή ιστορία. Το θέμα είναι να βρούμε αυτές τις μικροστιγμές που μετράνε και να τις αναδείξουμε. Όλοι έχουμε μια τέτοια μικροστιγμή. Από το τόσο που καταφέραμε στη δουλειά μας, από το μπράβο που πήραμε από τον υπεύθυνό μας, μέχρι το ότι βγήκαμε το βράδυ για τρέξιμο, μετά από δουλειά και κάναμε 5, 2, 1 χιλιόμετρο, είναι κάτι το οποίο μπορείς να βγεις και να το πεις. Το θέμα είναι να θέλεις, για μένα και να θέλεις. Και να θέλεις και να έχεις και θάρρος. Να το πεις. Χρειάζεται, αυτό θέλω να σου πω, χρειάζεται ο καθένας στα social media να τρέχει το personal brand του? Αν ρωτάς την άποψή μου, ναι. Την άποψη πάρα πολλοί μπορεί να πούνε όχι. Εγώ πιστεύω ναι, θα σε βοηθήσει από το να βρεις δουλειά, να κάνεις μια καλύτερη σχέση, να γνωρίσεις κόσμο. Θα σε βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα. Ωραία. Δεν σημαίνει το ότι τρέχω το personal brand μου να το διαχωρίσω, ότι γίνομαι influencer ή ότι όλη μου η ζωή κινείται γύρω από το να ανεβάσω φωτογραφίες και από το που έχω πάει διακοπές, με τι αυτοκίνητα είμαι και τέτοια. Πώς θα το κάνει κάποιος? Δεν είναι αυτό το τρέχω το personal brand. Το personal brand, δηλαδή μιλώντας για account που βλέπουμε σε Instagram, Facebook και TikTok, κυρίως όταν μιλάμε για personal brand, είναι αυτό. Το τι έφαγα, το τι βλέπω τώρα, εντάξει, το τι κάνω γενικότερα. Γιατί προσπαθεί ο κάθε άνθρωπος και είναι λογικό να ανεβάσει followers που εγώ είμαι μαζί σου, εννοείται, είναι η βιτρίνα του ανθρώπου για το υπόλοιπο κοινό που δεν το γνωρίζει. Τι μπορεί να κάνει κάποιος, ποια είναι τα τρία πράγματα που μπορεί να κάνει για να ανεβάσει γρήγορα τους followers? Εντάξει, για μένα όταν έφτασα το personal brand μου δεν ήταν αυτός ο σκοπός μου να ανεβάσω τους followers. Αν κάποιος μας βλέπει όμως. Αυτός ακριβώς είναι αυτό που είπες, δηλαδή πρέπει να έχεις ένα σκοπό. Το βασικό είναι να έχεις ένα σκοπό. Το πιο βασικό απ' όλα είναι το περιεχόμενό σου, ασχέτως το τι περιεχόμενο είναι, να δίνει αξία σε κάποια άτομα τα οποία θέλεις να στοχεύσεις. Που δεν ξέρω ποια είναι αυτά, ανάλογα με το ποιος είσαι, μπορεί τα άτομα αυτά να είναι διαφορετικά. Μπορεί να θες να δώσεις αξία σε άτομα που ασχολούνται με το αυτοκίνητο. Μα αυτό συμβαίνει γενικότερα και στη ζωή. Ναι. Δεν θα σε προσέξει κάποιος που θα ασχοληθεί μαζί σου, αν δεν έχεις να προσφέρεις αξία. Κάνε περιεχόμενο το οποίο προσφέρει αξία. Βρες ποια είναι αυτή η αξία που θέλεις, είναι διαφορετική για τον καθένα. Άλλος επειδή πηγαίνει ταξίδια μπορεί να θέλει να βγάζει πάρα πολύ ωραίους προορισμούς. Άλλος επειδή είναι πολύ καλός στο να μιλάει, μπορεί να θέλει να βγαίνει και να μιλάει, να μιλάει on camera. Η αξία που θα δώσεις είναι διαφορετική για τον καθένα. Απλά πρέπει αυτή η αξία να ταιριάξει με τα interest του κοινού που θέλεις να στοχεύσεις. Δηλαδή δεν γίνεται εγώ να βγω να μιλάω για αυτοκίνητα και για το πόσους ύπους έχει το αμάξι μου και όλα αυτά και να θέλω να στοχεύσω ανθρώπους που ασχολούνται με business και κάνουν διαφήμιση στην τηλεόραση. Δεν τους προσφέρω καμία αξία. Το να βγω όμως να μιλήσω για διαφημίσεις, για social, για στρατηγική και πράγματα που κάνω μέσα από τη δουλειά, προσφέρω αξία σε αυτούς και αντίστοιχα και αυτοί θα έρθουν πολύ πιο εύκολα σε μένα. Οπότε βάζεις ένα στόχο, προσφέρεις αξία στο κοινό σου και το τρίτο είναι ότι μελετάς αν αυτός ο στόχος που έχεις βάλει και αυτά που κάνεις πετυχαίνουν το συγκεκριμένο στόχο. Οπότε αν δεν το πετυχαίνουν, ξαναπάς στο βήμα 1 από την αρχή και το αλλάζεις. Αλλά πραγματικά για μένα δεν είναι το πάμε να μαζέψουμε followers στο Instagram και στο Facebook. Μπορεί να έχεις πολύ λίγους followers. Απλά αυτοί οι άνθρωποι που έχεις να αξίζουν, χαζή λέξη, να είναι οι άνθρωποι που θέλεις ουσιαστικά να στοχεύσεις. Τάσο, γιατί φοβόμαστε να πλασάρουμε τον εαυτό μας, να τον πουλήσουμε λίγο καλύτερα? Όλο και δυσκολεύεις το level των ερωτήσεων. Εντάξει, γι' αυτό φέραμε σένα που ξέρεις να απαντάς αυτά τα πράγματα. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείς να πεις. Εγώ αυτό που πιστεύω πάρα πολύ είναι ότι τις περισσότερες φορές φοβόμαστε το feedback που θα πάρουμε ή μπορεί να μην αντέχουμε. Δηλαδή θα μας πούνε αυτάρεσκους, ας πούμε, ή ψώνια. Μπορεί να μας πούνε αυτάρεσκους, μπορεί να μας πούνε ψώνια, μπορεί κάποιος να βγει και να πει ένα σχόλιο από κάτω το οποίο είναι περίεργο. Μπορεί να πας να την πέσει σε μια κοπέλα και να σου πει, α, δεν μ' αρέσει αυτό και να απογοητευτείς. Το φοβόμαστε αυτό γενικότερα. Και από τη μία το θεωρώ OK, σωστό, λογικό είναι να φοβάσαι. Κάθε καινούριο πράγμα που κάνεις φοβάσαι.
Απ' την άλλη, παιδιά, άμα δεν έχουμε και λίγο θάρρος να κάνουμε πράγματα, θα κάτσουμε μέσα στο σπίτι μας και απλά θα καθόμαστε. Δεν θα αναπτυχθούμε και ποτέ. Δηλαδή, και εγώ όταν αποφάσισα να μπω στα social και σε όλο αυτό το digital φάση, εντάξει, έπρεπε να βγω αρκετά από το comfort zone μου. Μεγάλωσα στη Ρόδο, δεν είχα όλη αυτή την υπερέκθεση. Πραγματικά δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα έχω όλη αυτή την υπερέκθεση. Εντάξει, τρέμει λίγο το φιλοκάρδι σου πολλές φορές, αλλά λες, το πιστεύω και θέλω. Πρέπει να το κάνω. Πρέπει να αποκτήσω λίγο θάρρος να το κάνω. Δεν είναι μόνο την έκθεση. Είναι ότι την ώρα που θα βγεις στην έκθεση, θα πεις κάποια πράγματα για σένα για να δείξεις κάποια καλά στοιχεία, είτε για το προσωπικό σου όφελος είτε για το επαγγελματικό σου όφελος. Εντάξει. Γιατί όμως μπαίνουμε στη δίκαση να πούμε, α, ρε φίλε, μην το πω αυτό, γιατί θα με πούνε ψώνια. Κοίταξε. Πολλές φορές φοβόμαστε, πιστεύω ότι είναι δύο πράγματα. Τη μία φοβόμαστε ότι πολλές φορές δεν έχουμε να πούμε κάποιο καλό στοιχείο για μας. Μπράβο, ναι. Που... ή δεν είναι τόσο σημαντικό. Ναι, ή δεν είναι τόσο σημαντικό που πραγματικά πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος έχει κάνει σημαντικά πράγματα στη ζωή του που μπορεί να τα πει, ασχέτως το ποιος είναι. Όλοι κάνουμε σημαντικά πράγματα στη ζωή μας. Δηλαδή για μένα είναι σημαντικό ότι τα έχω καλά με τους γονείς μου και μιλάω μαζί τους κάθε μέρα. Ή μπορεί να με πάρουν τηλέφωνο και να με ρωτήσουν τι κάνω. Σημαντικό είναι γι' αυτό. Πραγματικά, απλά μπορεί μέσα στην καθημερινότητά μας να τα θεωρούμε ασήμαντα. Και απ' την άλλη, φοβόμαστε πολλές φορές μην μας πούνε ψώνια. Α, το ψώνιο ψωνίστηκε και βγήκε και λέει για τον εαυτό του και λέει για τις καμπάνιες που έχει κάνει και λέει πράγματα. Οκ, άμα δεν βγω να τα πω εγώ που τα έκανα, ας πούμε, ποιος θα βγει να τα πει για μένα. Νομίζω ότι εμείς οι ίδιοι. Αν πιτσάρεις, ας πούμε, ναι. Τη δουλειά σου σε μια εταιρεία, δεν θα σκεφτείς, αχ, είμαι καλά γιατί τα έχω καλά με τους γονείς μου. Ναι. Όχι, εντάξει, όχι, σίγουρα. Θα σκεφτείς αν είναι καλό το προϊόν σου. Ναι. Για να σκεφτείς ότι είναι καλό το προϊόν σου. Υποχρεωτικά θα χρειαστεί να έχεις και κάποιες παλιότερες επιτυχίες οι οποίες έχουν και κάποιες αποδείξεις για ότι κάτι κάνεις καλά. Θα σου πω, στη δουλειά μας είναι και αρκετά διαφορετικό, γιατί εγώ έχω μια μεγάλη ομάδα από πίσω, οι οποίοι ξέρω ότι τους εμπιστεύομαι. Υπάρχει τεράστιο trust σε αυτή την ομάδα και υπάρχει και μια στρατηγική, οπότε πριν πάω να πω οποιαδήποτε ιδέα, γουστάρω εγώ την ιδέα που θα πω. Μου έχουν πουλήσει τα παιδιά την ιδέα. Είμαι τόσο. Συγγνώμη, αυτό καυλωμένος με την ιδέα που θα πάω να πουλήσω, που θα την πουλήσω επειδή τη γουστάρω πρώτα απ' όλα εγώ. Αν δεν γουστάρω εγώ την ιδέα, δεν θα πάω εύκολα να την πουλήσω. Δεν θα νιώθω ωραία. Οπότε όλοι μας έχουμε μάθει να δουλεύουμε ότι πρέπει αυτό που κάνουμε πρώτα απ' όλα να μας αρέσει. Οπότε έτσι πουλάμε εμείς, αυτό κάνουμε εμείς στα pitch. Αλλά ναι, σίγουρα δεν μετράει στο pitch άμα τα έχω καλά με τους γονείς μου. Μετράει το πόσο καλά μπορώ να μιλήσω εκείνη τη στιγμή. Πόσο καλά το καλύτερο μου αυτό μπορώ να βγάλω. Πώς αντιλαμβάνεσαι την αξία σου σε σχέση με την αξία που έχει ο άλλος απέναντί σου. Και το τι αξία θες να πάρεις. Συνήθως, όταν έχουμε κάτι τέτοιο και να συμβαίνει, πιστεύουμε ότι αυτό που έχουμε να προσφέρουμε δεν είναι τόσο σημαντικό σε σχέση με αυτό που θέλουμε να πάρουμε. Ναι, σίγουρα. Είναι η ανταλλαγή. Εντάξει, είναι μια δύσκολη εξίσωση, ειδικά όταν κάποιος ξεκινάει, π.χ. σε οτιδήποτε, όταν το κάνεις τις πρώτες φορές, επειδή θα φας και τα σκατά σου και θα έχεις τις αποτυχίες σου και όλα αυτά, ναι, λίγο ζορίζεσαι. Αλλά αυτό που πρέπει να σκεφτόμαστε όλοι, και επειδή βλέπω και πάρα πολλά βίντεο στο YouTube γι' αυτό, πρέπει και ποιος δεν έχει αποτύχει. Ποιος είναι αυτός που δεν έχει προσπαθήσει. Αυτός που δεν έχει προσπαθήσει. Δηλαδή δεν γίνεται να μην αποτύχεις. Δηλαδή κάποια στιγμή θα αποτύχεις. Δεν γίνεται να πάρω όλους τους πελάτες που υπάρχουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θα με γουστάρουν. Μπορεί να μην τους αρέσουν οι ιδέες. Μπορεί το οτιδήποτε. Μπορεί να μην ταιριάξουμε ψυχολογικά. Απλά πιστεύουμε ότι αυτή η απόρριψη σε σχέση με αυτήν την αξία που θέλουμε να πάρουμε θα είναι καθοριστική. Ίσως πολλές φορές δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη αξία στην απόρριψη. Ναι, τεράστια αξία. Και καθόμαστε δεν και το σκεφτόμαστε. Δεν θα υπάρχει μάλλον άλλη ευκαιρία. Σημαίνει ότι όντως δεν αξίζω. Και τέλος, είναι σαν να εξαρτάται η ζωή μας από το αν θα πετύχουμε σε αυτό. Συγγνώμη, έτσι δεν δουλεύει και το σχολείο. Έτσι δεν σε μαθαίνουν να δώσεις πανελλήνιες ότι αν δεν πετύχεις. Η ζωή σου τέλος. Η ζωή σου τελείς, ναι, ναι. Γιατί πιστεύω ότι κάνω αυτό που σπούδασα. Δεν έχω καμία σχέση με αυτό που σπούδασα. Όλοι μας. Καμία. Φαντάζομαι ξύ. Αν έκανες αυτό που σπούδασα, μπορεί να μην ήσουν ευτυχισμένος. Δεν θα ήμουν ευτυχισμένος. Ναι, θα ήμουν λογιστής, δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους. Δεν ταιριάζει σε δεν μένα. Είναι για σένα, ναι. Δεν είναι για μένα. Ήθελα να κάνω κάτι το οποίο είναι δημιουργικό. Αν το έλεγα στους γονείς μου, α, δεν θα σπουδάσω τίποτα, θα μου λέγανε, μα παιδί μου, τι θα κάνεις τότε, μπορεί να αποτύχεις και αυτά. Είναι πολύ διαφορετικό το mindset. Αλλά άμα σε μαθαίνουν έτσι, ότι α, από αυτό εξαρτάται όλη σου η ζωή, όλη σου η καριέρα, λίγο μετά λες κάθε αποτυχία που έχω μπορεί να με πάρει πίσω. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι πολλές φορές ακόμα και οι αποτυχίες μας κάνουν καλό. Γιατί μπορεί να μην πετύχω στις πανελλήνιες, αλλά να πάω σε μια γαμάτη σχολή που κάνει design ή κάνει 3D animation και πραγματικά να κάνω παπάδες. Και να δουλέψω στο Hollywood. Και να γουστάρεις κιόλας. Και να γουστάρεις κιόλας. Γνώρισα ένα παιδί πριν μερικές μέρες, κάναμε ένα γύρισμα. Του λέω, ρε φίλε, ποια ήταν η τελευταία σου δουλειά. Μου λέει, δούλευα στο John Wick, έχω κάνει όλα τα drone βίντεο. Μου λέει, έλα να σου δείξω. Τι έκανες, πώς το έκανες αυτή, πώς. Ναι, ήταν αυτό. Δεν ξέρω τι έχεις σπουδάσει, δεν έχω καμία σχέση. Το παιδί
πετούσε τον drone σαν να μην υπάρχει αύριο, πραγματικά. Η ταχύτητα και τα πλάνα που έκανε ήταν από άλλο πλανήτη. Δηλαδή είχε ένα skill το οποίο φαντάζομαι δεν το σπούδασε στο πανεπιστήμιο που είχε πάει. Το έμαθε. Ή δεν έπαιξε ρόλο καθόλου το μηχανογραφικό του. Ακριβώς. Οπότε πρέπει να βρούμε, λίγο να ξεφύγουμε από το ότι πρέπει να γίνω γιατρός δικηγόρος και να βρούμε και 10 άλλα πράγματα τα οποία μας αρέσουν. Και πιστεύω πλέον και πάρα πολλοί γονείς, επειδή είναι σε νεαρότερες ηλικίες ή έχουν παρακολουθήσει πολύ βίντεο, YouTube, Internet και τέτοια, είναι πολύ πιο διατεθειμένοι να ακούσουν τα παιδιά τους. Και πρέπει να καταλάβουν κιόλας ότι δεν είσαι υποχρεωμένος να αυτό που σπούδασες να το δουλέψεις και να δουλεύεις πάνω σε αυτό για πάντα. Όχι, όχι. Μπορείς να κάνεις αλλαγή. Εγώ όταν είπα στους γονείς μου ότι παιδιά δεν πρόκειται να ασχοληθώ με αυτό που κάνω, θα δουλεύω στη διαφήμιση, δεν μου είπαν τίποτα. Μου λέει παιδί μου, άμα εσύ να σε κάνει ευτυχισμένο, κάτω. Είναι ωραίο να έχεις υποστηρικτικό. Αν μπορείς να το κάνεις, λέει κάτω. Μου λέει, άμα χρειαστείς κάτι, εδώ είμαστε, μου λέει, ειδικά τα πρώτα χρόνια. Μετά από κάποια στιγμή, μάλλον δεν καταλάβαιναν να κάνω τι κάνω. Δεν τους λέω, κάνω πράγματα στο Facebook. Κάποια στιγμή τους λέω, θα πάω στη Ρουμανία, αφού ζουν ακόμα και δεν έπαθαν τίποτα όταν τους το είπα. Okay. Αλλά ήμουν 25 χρόνια και τους λέω, θα πάω στη Ρουμανία, θα δουλέψω σε μια μεγάλη εταιρεία και θα κάνω καμπάνιες διαφημιστικές εκεί. Τι στη Ρουμανία, μου λέει, τι είναι αυτό, πού, γιατί, πώς. Λέω, θέλω να το ζήσω, ρε, να πάρω και το feeling του εξωτερικού. Είναι ωραίο να τους έχεις κοντά σου σίγουρα και να είναι υποστηρικτικοί, αλλά πολλές φορές ακόμα και αν δεν είναι, πρέπει λίγο να παλέψουμε να κάνουμε τα πράγματα που θέλουμε. Δηλαδή και ας αποτύχουμε την πρώτη, ας αποτύχουμε και τη δεύτερη, άμα το γουστάρεις, έχεις πολύ περισσότερες πιθανότητες να το πετύχεις. Και έχεις περισσότερες πιθανότητες, ρε παιδί μου, να κάνεις κάτι που σου αρέσει. Γιατί ξέρεις τι, δουλεύετε κι εσείς και εγώ πάρα πολλές ώρες. Δηλαδή δεν νομίζω ότι κάποιος από εμάς δουλεύει. Αν 8, δεν το γουστάρεις, δεν σήμερα. Θα αντέξεις τις αποτυχίες. Δεν θα αντέξεις. Και δεν θα αντέξεις γενικότερα να το κάνεις. Πόσα χρόνια μπορείς να κάνεις κάτι που δεν γουστάρεις. Δεν θα βρεις λύση όταν υπάρχει ένα τεράστιο trend στην αγορά, η σιωπηλή παραίτηση. Είναι τεράστιο trend. Ότι ο κόσμος δεν γουστάρει αυτό που κάνει, αρχίζει και το κάνει όλο και λιγότερο, μέχρι που κάποια στιγμή φεύγει από την εταιρεία. Αυτή είναι η λύση. Θα βγεις από τη μία εταιρεία και θα πας στην άλλη και θα κάνεις το ίδιο ακριβώς. Και τι θα αλλάξει η ζωή σου. Μάλλον τίποτα. Μήπως είναι ότι δεν κυνηγάει κάποιος το πάθος του. Μήπως είναι ότι έχει συμβιβαστεί πάρα πολλές φορές στο να κάνει κάτι που εξ αρχής δεν του άρεσε, απλά του έφερνε λεφτά. Ναι, για να πληρώσει τους λογαριασμούς. Για να πληρώσει τους λογαριασμούς. Που είναι κατανοητό κι αυτό. Είναι πάρα πολύ κατανοητό. Μην λέμε ότι όλοι πρέπει να. Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουν όλοι. Όχι. Δηλαδή υπάρχουν πραγματικά κάποιοι άνθρωποι που ήταν τυχεροί, πέτυχαν, το πάλεψαν ή το οτιδήποτε. Ξέρεις τι, πιστεύω ότι μέσα και στις δομές που βαριούνται εισαγωγικά και μπαίνουν στο τρέν της σιωπηλής παραίτησης, μπορούν να κάνουν κουβέντες με τους συνεργάτες. Ακριβώς. Να διεκδικήσουν άλλα πράγματα, να κάνουν ένα άλλο project. Έχω δει πάρα πολλές startups. Όπως και εσείς, ρε παιδιά, πώς δημιουργήθηκατε. Κάνετε μια άλλη δουλειά, λέτε, θα κάνω παράλληλα και κάτι άλλο, και αυτό το άλλο ουσιαστικά έγινε η main σας δουλειά. Δηλαδή, ακόμα και αυτό ότι βαριέμαι τη δουλειά μου, ίσως είναι ένα έναυσμα να ξεκινήσει κάτι άλλο. Κάνε κάτι δικό σου. Ρε παιδί μου, ξεκίνα να γράφεις blog post, τι να σου πω. Ξεκίνα να κάνεις βιντεάκια στο YouTube. Ξεκίνα από πιο απλά πράγματα. Δεν σου λέω να βρεις μια τεράστια ιδέα. Δεν θα φτιάξουμε ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο. Τι να σου πω, δεν είμαστε ο Rimac για να φτιάξουμε ηλεκτροκίνητο. Μπορεί κάποιος να μπορεί να το κάνει. Αν μπορεί, μαγκιά του. Υπάρχουν όμως πλέον και δομές και να σε υποστηρίξουν που δεν υπήρχαν πολλά χρόνια πριν. Εμείς πρώτα απ' όλα εδώ πέρα. Ακριβώς. Δηλαδή μπορείς να έρθεις και να πεις την ιδέα σου. Κάποιος να σου δώσει το λόγο. Και να σε δουν και πάρα πολλά άτομα, πράγμα που δεν γινότανε. Δηλαδή 10-12 χρόνια πριν, ποιος το έκανε αυτό. Επίσης πιστεύω στην Ελλάδα, είπαμε πριν ότι έχουμε ποινικοποιήσει την αποτυχία πάρα πολύ. Απ' την άλλη, μας φοβίζει και η επιτυχία τρελά. Και όχι μόνο μας φοβίζει να την πετύχουμε, μας φοβίζει και να την εκφράσουμε. Ότι πέτυχα αυτό. Όντως να μην με πούνε ψώνια από τη μία, ή ξέρω το κακό μάτι. Ισχύει το τι θα πει ο κόσμος. Α, και αυτός. Ξέρεις γιατί έχει μάθει όλοι να λένε. Όχι όλοι. Ένα μεγάλο μέρος του κόσμου σου λέει κάτι κακό. Άτομα, αλλά πέτυχε γιατί έκανε λαμογιά. Ναι. Δηλαδή παίζει πάρα πολύ γι' αυτό. Παιδιά, δεν σημαίνει ότι όσοι έχουν καταφέρει κάτι στη ζωή τους έχουν κάνει κάτι κακό. Μπορεί οι άνθρωποι να δουλέψανε πραγματικά. Επίσης, δεν πιστεύω μόνο στην τύχη. Εγώ θεωρώ ότι όσοι άνθρωποι έχουν πετύχει, sorry αυτό που θα πω, έχουν γαμηθεί στη δουλειά. Βέβαια. Η επαναλαμβανόμενη επιτυχία δεν είναι τύχη. Δεν είναι τύχη, δεν μπορεί. Ακριβώς. Δεν μπορεί μία φορά να κάνεις κάτι και να είναι τυχαίο. Αν το κάνεις επαναλαμβανόμενα, δεν μπορεί να είσαι τόσο γολόφαρδος. Δηλαδή κάτι κάνεις καλά. Και απ' την άλλη, παιδιά, όλοι έχουμε αποτύχει. Ξέρετε πόσα σπέκ έχω χάσει και πραγματικά έχω κλάψει και για σπέκ που έχω χάσει. Πάρα πολλές φορές. Κάτι συμβαίνει κάθε μέρα. Κάτι δεν θα πάει καλά με κάποιο πελάτη. Μα τι λέμε τώρα. Κάθε μέρα συμβαίνει αυτό. Δεν μπορεί να ποινικοποιήσει την αποτυχία. Και πρέπει να σταματήσουμε, ειδικά στους νέους, να ποινικοποιούμε την αποτυχία. Πραγματικά. Γιατί ξεκινάει από μικρή ηλικία. Ναι, πρέπει να κάνεις τότε αποτυχίες που μπορείς να τις αντέξεις κιόλας. Ναι. Δηλαδή, να αποτύχεις από το θα αποτύχω σε ένα άθλημα, από το δεν θα βάλω ένα γκολ, από το θα κάνω κάποιες μικρές αποτυχίες, να κάνω πράγματα άλλα που είναι εξωσχολικά και θα μάθω
Πώς είναι η αποτυχία? Υπάρχει μια γαμάτη καμπάνια, δυστυχώς δεν είναι δικιά μου, είναι του εξωτερικού, για τη Μονόπολη, σας την έλεγα πριν πάνω. Η οποία δείχνει κάτι εικόνες που είναι τα κάποια παιδάκια που στριγκλίζουν, τους δείχνει σε κάποιες φάσεις και σου λέει έτσι ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο μαθαίνεις να χάνεις. Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνεις να παίζεις σωστά και σου βγάζει κάποιες ατάκες οι οποίες είναι πραγματικότητα. Δηλαδή μαθαίνεις από μικρή ηλικία να διαχειρίζεσαι ότι θα χάσεις ένα παιχνίδι, ότι θα κάνεις κάποια πράγματα τα οποία δεν θα είναι όλα επιτυχημένα. Πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία να δούμε τα πράγματα και διαφορετικά. Να μην φοβόμαστε να δείχνουμε και τις επιτυχίες μας, φίλε. Και όλοι εμείς οι υπόλοιποι πρέπει να χειροκροτάμε τους ανθρώπους που δείχνουν επιτυχίες. Γιατί ή θα τα ζηλέψουμε και θα κάνουμε κάτι αντίστοιχα με την καλή έννοια να τα ζηλέψουμε, να εμπνευστούμε. Ή τουλάχιστον να υπάρχει μια παιδιά, χαρούμενη είναι διάθεση. Είναι πάρα πολύ ωραίο να ζηλέψεις και να πεις ότι θα κάνω αυτό και θα το πετύχω. Όχι θα καταστρέψω τον άλλον, θα καταφέρω να φτάσω στο level που είναι αυτός ο άνθρωπος. Εγώ υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες στον κλάδο μας, οι οποίες ζηλεύω πραγματικά. Θα ήθελα να φτάσω σε αυτό το level. Και υπάρχουν και άτομα που τους έχω στείλει και προσωπικό μήνυμα. Ότι όταν ξεκίνησα, σήχα σαν ίνδαλμα. Είναι ένας και ο άνθρωπος που βρίσκεται. Τώρα σε έχω ξεπεράσει. Όχι. Ποτέ δεν θα το πω αυτό. Δεν είμαι έτσι. Αλλά ας πούμε ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από την λάκτα είναι από τους ανθρώπους που. Δεν είμαι έτσι. Μα γιατί δεν λέμε τις επιτυχίες μας. Δεν είμαι έτσι και να το ξεπεράσω. Ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από την λάκτα είναι ένας ανθρώπος που εγώ θαυμάζω πάρα πολύ. Και για το μυαλό του και για αυτά που έχει καταφέρει και έχω καταφέρει να έχω δουλέψει και μαζί του. Σε κάποιες καμπάνιες. Αυτό ξέρεις τι. Αυτό είναι. Να θαυμάζεις τον άλλον. Είναι η όρεξη που έχεις για εξέλιξη. Και εκεί διαφοροποιείται από το φθόνο το να σε κατεβάσω εσένα ή από το να πάρω κάτι δημιουργικό που θα με βοηθήσει και εμένα, θα το εισάγω στην κουλτούρα μου και θα με ανεβάζει ακόμα περισσότερο. Άμα θες να εξελιχθείς, σίγουρα θα βρεις και κάποιους ανθρώπους, είδωλα, πρότυπα, το οτιδήποτε, να πεις θα τους ακολουθήσω, θα ακολουθήσω κάποια βήματα τα οποία έχουν κάνει. Αν δεν θες να εξελιχθείς, μπορείς να κάθεσαι και να γκρινιάζεις όλη μέρα και να γράφεις τα υπέροχα σχόλια που γράφονται στο Facebook και σε όλα τα υπόλοιπα μέσα. Μια στροφή. Συνήθως, οι περισσότεροι που πραγματικά δουλεύεις άπειρα, δεν έχεις χρόνο να κάτσεις να σχολιάσεις κάτι ή να γράφεις πικρόχολα πράγματα, συνήθως. Καλά, η αλήθεια είναι αυτή, εδώ μου λέγανε εμένα για το, εντάξει ας πούμε το πούμε, για περιστατικά τα οποία είναι μέσα στην επικαιρότητα και λέω παιδιά κοιμάμαι όρθιος. Εντάξει, αλλά δεν πρέπει να συνεργαστείς και με ανθρώπους που έχουν την ίδια όρεξη. Ναι. Πώς τους βρίσκεις? Πρέπει να βρεις ταλέντα. Εντάξει, δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα γενικότερα να βρεις συνεργάτες. Τι είναι ταλέντο για σένα? Ταλέντο για μένα είναι ο άνθρωπος που έχει όρεξη. Τη δουλειά θα τη μάθεις. Θέλω να βλέπω ότι ξυπνάει το πρωί και γυαλίζει το μάτι του. Θέλει να έρθει στο γραφείο γιατί γουστάρει να είναι στο γραφείο να κάνει πράγματα. Κάνουμε διαφήμιση, κάνουμε social. Ναι, μπορεί να μην μπορεί στους δύο μήνες τώρα να μην να κάνεις τη δουλειά. Θα τη μάθεις. Δεν κάνω πυρηνική φυσική. Γιατί θέλεις. Γιατί θέλεις. Ούτε γιατρός είμαι. Δηλαδή δεν σώθηκε κανείς ή πέθανε από την καμπάνια που έχω τρέξει. Πραγματικά έχω βοηθήσει κόσμο. Έχουμε τρέξει πολύ ωραίες καμπάνιες για ΜΚΙΟ. Αλλά δεν είναι ότι τον χειρούργησα και κάτι δεν πήγε καλά. Και οπωσδήποτε έπρεπε να είχα κάποιον ο οποίος ήταν πάρα πολύ εξειδικευμένος. Η δουλειά αυτή μαθαίνεται. Θέλει να έχεις όρεξη για δουλειά, διάθεση, να γυαλίζεις το μάτι σου, ρε παιδί μου. Να πηγαίνεις στο γραφείο. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν πιτσιρικάς, πήγαινα στο γραφείο και δεν έφευγα άμα δεν μάθαινα πράγματα τότε από το αφεντικό μου. Το να μου μάθει να κάνω παρουσίαση, από να παρακολουθήσω βίντεο που έκανε συνεντεύξεις, να διαβάσω τα νέα, το τι γίνεται γύρω μου στα social εκείνη την εποχή. Φαίνονται οι άνθρωποι που γουστάρουν. Και αυτός που γουστάρει πραγματικά μπορεί να εξελιχθεί. Σε έχει προσεγγίσει κάποιος να σου στήσει βοήθεια σαν μέντορας? Ναι, πολλές φορές. Έχεις δει κάποιον ο οποίος ήταν ο μικρός ο εαυτός? Ναι, έχω δει. Τον έχω προσλάβει κιόλας. Όχι, και θέλω να καταλήξω ότι. Πώς έγινε αυτή η σύνδεση μετά, πώς εξελίχθηκε? Το προσέλαβα. Κάναμε παρέα. Κατάλαβα ότι βλέπω πράγματα σε αυτόν που τα είχα και εγώ όταν ήμουν μικρός. Καταλήξαμε να δουλεύουμε για κάποιο διάστημα μαζί. Δουλέψαμε 1-2 χρόνια. Κάποια στιγμή φεύγει. Κάνει κάτι δικό του. Είναι λογικό. Το ίδιο συμβαίνει και στα πανεπιστήμια. Επειδή διδάσκω σε. Άμα μπορώ να πω, διδάσκω και στο Alba. Κάνουμε digital marketing. Βλέπω κόσμο που έχει κόσμο που πραγματικά γουστάρει. Δηλαδή το ζει, θέλει να εκλεχθεί, θέλει να μάθει, σε ρωτάει συνέχεια πράγματα. Θα στείλει μετά μηνύματα στο LinkedIn, στο αυτό, στείλει μου την παρουσίαση να σου δείξει αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι, πάρα πολλές φορές έχουμε προσλάβει τέτοια άτομα. Το ότι κάποιος άνθρωπος έχει όρεξη δεν σημαίνει ότι έχει και δημιουργικότητα. Όχι. Αλλά στη διαφήμιση χωρίζει τους ανθρώπους σε δύο κατηγορίες. Είναι οι account, δηλαδή που θα τρέξουν τον πελάτη, που θα κάνουν το project management, και οι άνθρωποι που θα κάνουν το δημιουργικό, οι copywriters και οι
designers, αυτοί που θα σχεδιάσουν. Πρώτα απ' όλα, η διαφήμιση δεν είναι αυτό που βλέπουμε στις ταινίες. Είναι ότι σκέφτηκα μια ιδέα το βράδυ, την έκανα, πήγα το πρωί, την πούλησα και πήρα 200 χιλιάρικα. Δεν παίζει ακριβώς έτσι. Δεν ξεκινάει κάπως έτσι η γέννηση. Δεν σου φυτεύεται κάτι. Ναι, σου φυτεύεται. Δηλαδή, πολλές φορές είμαι έξω, έχω κάνει κάτι, μου έχει φυτευτεί η ιδέα, την έχω σημειώσει στο κινητό και την έχω στείλει σε ένα πελάτη. Και πολλές φορές έχει καταλήξει να γίνεται και βίντεο. Δεν είναι το σύνηθες. Δηλαδή, συνήθως θέλει brainstorming, θα βρεθούμε πάρα πολλά άτομα μαζί, δεν θα βρεθεί όλη η ομάδα. Ο καθένας θα πει κάτι δικό του και πραγματικά τότε θα γεννηθεί μια γαμάτη ιδέα. Και τις περισσότερες φορές νομίζω ότι οι ιδέες είναι από πολύ κόσμο. Δεν είναι ότι γεννήθηκε κάτι σε μένα, γεννήθηκε σε έναν άνθρωπο. Η ιδέα εξελίσσεται. Εξελίσσεται, ακριβώς. Δηλαδή, θα του πω κάτι του Σπύρου και μετά, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρουμε από πού έφυγε αυτό. Δηλαδή, λέμε τώρα, ρε φίλε, εγώ παιδιά, το σκέφτηκα αυτό. Ποιο σκέφτηκε την ιδέα, παιδιά, δηλαδή, η ομάδα. Είμαστε όλοι μια ομάδα. Αλλά έχει πάρει τόση υπεξεργασία αυτό. Ειδικότερα σε μια εταιρεία. Ναι, δηλαδή ο καθένας πετάει κάτι. Δηλαδή, θυμάμαι, κατεβαίναμε σε ένα σπέκ, του λέω, παιδιά, σκέφτομαι το βίντεο να το κάνουμε POV, δηλαδή point of view, να φαίνεται ότι προχωράει το κάποιος και μετά στο τέλος να δείξουμε ποιος πραγματικά είναι. Πολύ ωραίο. Ξεκίνησε κάποιος, έγραφε ένα σενάριο, το άλλαξε κάποιος άλλος, το μορφοποίησε κάποιος άλλος. Δεν είναι δικιά μου ιδέα. Η ιδέα είναι ολονών. Δηλαδή, εργάστηκαν για αυτήν την ιδέα 10 άτομα. Εγώ απλά πέταξα έναν μηχανισμό. Δηλαδή, του έδωσα την σπίθα. Οπότε είναι έτσι, δηλαδή και σαν η στρατηγική είναι ουσιαστικά να τους ανάψει τη σπίθα για να μπορούν να βγάλουν πολύ ωραίες δημιουργικές ιδέες. Δηλαδή, σας λέω που με κοιτάτε. Okay. Μας έχει συνεπάρει με την ιστορία. Εντάξει, η ιδέα έχει τη δημιουργία αλλά και την υλοποίηση. Ναι. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και πρέπει ουσιαστικά να γιατί πολλές φορές μπορεί να είναι εύκολο να πουλήσει μια καλή ιδέα. Σύντομα, οι καλές ιδέες και οι πελάτες τις καταλαβαίνουν και τις αγοράζουν. Πρέπει να έχεις και αντίστοιχα πολύ καλή υλοποίηση. Δηλαδή, και εμείς αυτό που προσέχουμε πάντα είναι να κάνουμε πράγματα που έχουν και πολύ καλή υλοποίηση, γιατί θέλεις αυτό που σκέφτηκες να βγει και να το κουστάρεις. Δηλαδή, είναι το παιδί σου, παιδί μου. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπω ότι ποστάρω και πράγματα και στο LinkedIn μου και μπορεί να πάρουν περισσότερα like στο LinkedIn μου από ό,τι θα πάρουν όταν τα ποστάρει στη σελίδα ένα brand. Δηλαδή, μ' αρέσει, ρε παιδί μου, να γουστάρει ο κόσμος τις ιδέες. Υπάρχει φορά που εσένα μια ιδέα σου άρεσε πάρα πολύ. Τρελάθηκες. Αλλά δεν έκανες το implementation. Γιατί έλεγες ότι δεν θα τους αρέσει. Δεν θα αρέσει στους άλλους. Δεν είμαι 100% σίγουρος. Ή πηγαίνει vice versa. Δηλαδή, συνήθως τι μπορεί να θέλουν. Θα πω τις ιδέες δεν θα αποφασίζω μόνος μου. Βγαίνω κι εγώ και λέω στην ομάδα μου. Ναι, okay. Μιλάμε και σου λέω, παιδιά, έχω αυτή την ιδέα. Υπάρχουν πάρα πολλές φορές που κάποιος θα μου κόψει την ιδέα. Δηλαδή, όσο. Όσο φαντάζομαι και φαίνεται. Θα προσπαθήσω να μου το φέρουν ευγενικά. Κλασικά. Εντάξει, μωρέ και. Πω πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ, αλλά ξέρεις τι, έχουμε και αυτή την ιδέα. Μήπως θα την ακούσει. Ναι, θα γίνει κι αυτό. Αλλά μάλλον ο κόσμος. Δεν είναι ακριβώς αυτό που ψάχνει. Δεν νομίζω θα το δούνε. Δεν είναι ότι άσκεφτηκα μια ιδέα και πω πολλές μου ιδέες έχουν βγει και με κόβουνε. Και καλά κάνουν πραγματικά. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ πιο δημιουργικοί από μένα. Δηλαδή, και εγώ χαίρομαι να βλέπω νέα άτομα τα οποία να γουστάρουν τη δουλειά που κάνουν. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπεις, κάνουμε ένα post, κάνουμε μια καμπάνια και βρε παιδί μου ότι γουστάρει μισή εταιρεία θα τη βάλει στο LinkedIn της, ας πούμε, και θα δείξει. Γουστάρουν. Και γουστάρουνε. Ξέρεις τι ωραίο που είναι να το βλέπεις αυτό. Ότι συμμετείχα σε αυτό. Ξέρεις τι ωραίο που είναι να είσαι σε ένα επάγγελμα που μπορείς να βλέπεις τις ιδέες σου ή τις ιδέες της ομάδας σου να γίνονται πράξη. Παιδιά, είναι εξαιρετικό. Πες μας μια ιδέα για να πείσουμε το κοινό αυτή τη στιγμή. Να μπει στο Digital Academy που έχουμε κάνει σοβαρή δουλειά εκεί πέρα. Και έχουμε αλλάξει και το περιεχόμενο, έχουμε αλλάξει και τις τιμές. Και πλέον από 49 ευρώ μπορεί με 9,90 να πάρει 25 σεμινάρια. Πες μας κάτι πολύ γρήγορο, αν σου έρθει. Τώρα πολύ δύσκολο αυτό που λες. Ξέρω και παίρνω 8 ώρες. 8 hours later. 8 hours later. Παιδιά, οι καλύτεροι πρεσβευτές αυτού που κάνετε είστε εσείς ίδιοι. Δηλαδή, το ότι η στροφή που έχετε κάνει στην καριέρα σας δείχνει ότι αυτό που κάνετε δουλεύει. Να. Είναι μια τάκα που λέω αρκετά συχνά, που λέω είναι δύο οι πολύ σημαντικές στιγμές στη ζωή μας. Είναι η στιγμή που θα αποφασίσεις να κάνεις το restart και η στιγμή που πραγματικά θα το κάνεις. Οπότε, πολλοί άνθρωποι σκέφτονται αν να πάω, να μην πάω, τι να κάνω. Το βασικό είναι να κάνουν και το επόμενο βήμα, δηλαδή πραγματικά να το κάνουν. Και είναι, η απόσταση είναι αρκετά μεγάλη. Δηλαδή, γιατί πολλές φορές. Μικρή. Ή μικρή, έχει δίκιο σε αυτό. Και δεν το έχουμε υπολογίσει. Δεν το έχουμε υπολογίσει. Νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη, ναι. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Φοβόμαστε.
Δηλαδή, πόσες φορές έχεις σκεφτεί κάτι και λες, έλα μωρέ, ας μην το κάνω τώρα, στο αφήσω, το κάνω αύριο. Όχι, σήκω στο τηλέφωνο και κάντο. Έλα, μπες τώρα, είναι το link από κάτω, digital academy, με 990 ξεκινάς, με 990. Δες το, κάνω αυτό το βηματάκι. Παιδιά, κάπως έτσι ξεκινάμε όλοι. Δηλαδή, και εγώ, άμα δεν είχα αποφασίσει ότι θα κάνω μια αλλαγή στην καριέρα μου, θα ήμουν λογιστής, πώς να το πω. Κάποια στιγμή αποφάσισα ότι πρέπει να ξεκινήσω, ας γράψω ένα άρθρο. Είδα ότι τραβάει. Ας κάνω και ένα blog. Είδα ότι και αυτό τραβάει. Ας μιλήσω και με κάποιες διαφημιστικές, να δω άμα με θέλουν ή δεν με θέλουν. Γιατί ήταν αυτό που ήθελα να κάνω. Με το που. Μετά την τριβή έγινε. Ήξερες τι ήθελες, φιλέ. Ήξερες τι ήθελες. Ναι, ισχύει. Νομίζω ότι ο χρόνος που έκανα στο σπίτι ή γενικότερα πάλεψα, με έκανε να καταλάβω πολύ περισσότερα πράγματα για τον εαυτό μου. Ή πολλές φορές πρέπει να πάρουμε κάποια μαθήματα. Και τα μαθήματα δεν το λέω με αρνητικό τρόπο, ότι πρέπει να φάμε σφαλιάρες για να πάρουμε μαθήματα. Τα μαθήματα τα παίρνεις από πάρα πολλούς τρόπους. Είτε έχεις ένα μέντορα να σου πει 10 πράγματα, είτε θα μπορούσαν να είναι οι γονείς σου, είτε ο καθηγητής σου, οποιοδήποτε. Πρέπει να σε διδάξουν όμως έναν τρόπο σκέψης, ο οποίος να βγαίνει λίγο από το comfort zone μας. Μου μένει αυτή την κουβέντα. Μου μένουν 2-3 πολύ σημαντικά μηνύματα. Νούμερο 1, μην ποινικοποιούμε την αποτυχία, έτσι. Πολύ σημαντικό. Ότι μπορεί να είναι πολύ κοντά αυτό που θέλουμε να κάνουμε, αλλά μην φοβόμαστε. Να σου πω κάτι τρελό. Ξέρετε πώς έγραψα έκθεση στις Πανελλήνιες. Έγραψα 10. 10 στα 20. 20 ναι. Ναι. Και έχω καταλήξει να γράφω ιδέες. Ναι, ναι. Δηλαδή η δουλειά μου αυτή τη στιγμή είναι να γράφω στρατηγική και να γράφω ιδέες. Να κάνω storytelling. Ναι, κανείς δεν πίστευε ότι μπορεί να γράψω. Και γράφω και πάρα πολύ ανορθόγραφα πάρα πολλές φορές. Και ακόμα και γι' αυτό υπάρχουν προγράμματα για να σε βοηθήσουν να γράψεις καλύτερα και να σου διορθώσουν τα κείμενά σου. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν υπάρχει δικαιολογία, λέω. Ναι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, δείτε τι. Να δούμε ο καθένας τι μας αρέσει. Δεν σου λέω ότι θα το κάνουμε και θα είναι το κύριο επάγγελμά μας. Αλλά γενικά ας το κάνουμε. Απλά δεν είμαστε έτοιμοι να αφήσουμε πίσω το γνώριμο. Γι' αυτό και δεν πάει. Γιατί ο καθένας μέσα του ξέρει τι θέλει. Συμφωνώ. Ξέρουμε τι γουστάρουμε. Όταν ξεκινήσαμε και εμείς τη Social Lab, δεν τη ξεκίνησα εγώ, τη ξεκίνησε ο Γιώργος. Εγώ ουσιαστικά ήμουν ο δεύτερος partner που ήρθα, δούλευα και εγώ σε μια πολύ μεγάλη διαφημιστική. Εντάξει, ήταν πολύ μεγάλο ρίσκο να αποφασίσεις να φύγεις μια εταιρεία που έχει 300 άτομα και να πας σε μια εταιρεία που έχει 3 άτομα. Εσένα τον Γιώργο και έναν ίντερν. Δηλαδή. Σου ξύπναγε κάτι. Ναι, ρε φίλε. Είχε, το λες γαμώτο. Το τραβούσε η καρδιά μου. Τώρα, ναι. Το γούσαρε το μέσα μου. Και πιστεύω ότι σε πάρα πολύ κόσμο το γουστάρει το μέσα σας. Και παιδιά, δεν είμαι άνθρωπος να σου πω: παιδιά, παραιτηθείτε, κάντε κάτι άλλο στη ζωή σας. Σε καμία περίπτωση. Άλλο να κάνεις μια αλλαγή καριέρας η οποία έχει μια οργάνωση, έχει ένα σχέδιο, έχει ένα πλάνο. Εντάξει. Θέλει ένα πλάνο. Και άλλο να πας, ας πούμε, και να αρχίζεις να πετάς, ας πούμε, νερόμπομπες την επόμενη μέρα στο αφεντικό και να φύγεις. Σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει. Γενικότερα... Είναι ρίσκο, αλλά υπολογιζόμενο ρίσκο. Πρέπει να κάνεις ένα υπολογιζόμενο ρίσκο. Πρέπει γενικότερα, αν αποφασίσεις ότι θα φύγεις από μια δουλειά, κατά τη γνώμη μου, να φύγεις με καλό τρόπο. Δηλαδή, δεν πας και πετάς νερό που μπες και κλείνεις πόρτες. Όχι, ποτέ, βέβαια. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Μπορεί να είναι πελάτος αυτή. Μπορεί να είναι πελάτος, ακριβώς. Ο χώρος είναι μικρός. Είναι 15-20 μεγάλες εταιρείες. Κάνεις κάποια οικονομικά κουμάντα. Λες, αν δεν μου βγει, ξέρω εγώ, να σταθώ. Ακριβώς, έχεις ένα backup, έχεις μια καβάντζα από πίσω. Εντάξει, δεν το αποφασίζω σήμερα. Απλά τις περισσότερες φορές οι περισσότεροι άνθρωποι φεύγουν επειδή εκνευρίστηκαν. Υπήρχε μια τεράστια στιγμή εκνευρισμού και λένε άντε φίλε. Βρήκαν κάτι καλύτερο, έτοιμο σίγουρο. Μακάρι να είναι αυτό, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, μου έκανε πρόταση μια πολύ καλύτερη εταιρεία με πολύ καλύτερα λεφτά. Τα λέμε, γεια σας. Ακόμα και αυτό φέρ το θεωρώ. Απλά να μην φύγεις την επόμενη μέρα. Δηλαδή, δώσε λίγο χρόνο. Δώσε λίγο χρόνο, ρε παιδί μου, στον άλλον. Επαγγελματικά. Δηλαδή, φέρ σου επαγγελματικά. Γιατί θα το εκτιμήσει και η άλλη εταιρεία, άμα θα του πει: ξέρεις κάτι, δεν μπορώ να φύγω από την άλλη εταιρεία έτσι, γιατί ξέρουν ότι θα του κάνει το ίδιο. Ακριβώς. Άμα γίνει κάτι παρόμοιο. Δηλαδή, δώσε ένα νότιο 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες. Όσο σε χρειάζεται να κλείσει κάποια πράγματα, πρώτα απ' όλα οι περισσότερες εταιρείες το σέβονται. Δηλαδή και εμείς όποιον άνθρωπο έχουμε προσλάβει δεν του λέμε έλα αύριο. Παίρνει ένα νότις, δίνει ένα νότις 2-3 εβδομάδες, ένα μήνα όσο χρειάζεται και μετά έρχεται σε εμάς. Και το θεωρώ πάρα πολύ ωραίο γιατί θεωρώ ότι όταν φύγει και από εμάς δεν θα μας κρεμάσει και θα κάνει ακριβώς το ίδιο. Το να πετάξω μια βόμβα και να φύγω πιστεύω ότι μπορεί να την πετάξει μετά και σε μένα και στον επόμενο και στον μεθεπόμενο. Δηλαδή εντάξει είμαστε και μια μικρή αγορά, μένει αυτό. Ξέρεις τι άλλο μου αρέσει αυτά που έχεις πει ότι δεν το περίμενα στην κουβέντα μας. Δηλαδή, έχουμε ξαναμιλήσει, αλλά δεν περίμενα να βγει αυτό. Ότι δεν φοβάσαι εσύ ή τα λες με έναν πολύ ωραίο έμεσο τρόπο κάποια πράγματα που έχεις πετύχει. Δηλαδή, και εμείς κάνουμε λάθος μερικές φορές αυτό. Δηλαδή, έχουν γίνει σοβαρά επιτεύγματα μέσα στο style ή έχουμε σοβαρές υποδομές, αλλά δεν τις έχουμε δώσει στον κόσμο να τις καταλάβει τόσο καλά. Γιατί καμιά φορά και εμείς είμαστε μαζεμένοι και λέμε, μην δείξουμε αυτά αρέσκει, να δείξουμε ταπεινή. Αλλά εσύ τα περνάς πολύ ωραία, γιατί αν δεν περνάς αυτό που έχει πετύχει, ο άλλος γιατί να θέλει να κάνει παρέα μαζί σου εισαγωγικά. Πρώτα απ' όλα, γιατί κάποιος να θέλει να έρθει να δουλέψει σε εμάς, άμα δεν δείξουμε και κάποιες δουλειές οι οποίες έχουμε κάνει. Οι οποίες ή να συνδεθεί με κάποιον τρόπο, να μην είναι σε θέμα δουλειά. Ναι, 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 ναι,
Και επειδή σε ξέρω και πολύ καιρό, σήμερα που ήρθα εδώ, είδα μια άλλη πραγματικότητα. Είδα πολλά πράγματα τα οποία δεν ήξερα για σας. Οπότε και εσείς, ρε παιδί μου, πιστεύω ότι μπορείτε να βγείτε και να μιλήσετε και να πείτε πράγματα που έχετε κάνει, επιτεύγματα που έχετε. Εκτός από τα νούμερα και τους followers και τα views που έχετε, τα οποία είναι πραγματικά αστρονομικά, είναι πάρα πολύ δυνατά για ελληνικό ίντερνετ, μπορείς να βγεις και να πεις πράγματα. Και απλά είναι αυτό που με ρωτήσατε και πριν. Έχουμε όλοι ένα δισταγμό ότι μην με εγκατεμιάσουμε, ματιάξουμε, είναι αυτό. Ναι, ισχύει πάρα πολύ. Αλλά ρε παιδιά, άμα λίγο δεν δείξουμε και τι κάναμε, πρώτα θέλω να πιστεύω ότι δεν τα δείχνουμε έπαρση. Θέλω να πιστεύω. Μακάρι. Ναι, και εγώ αυτό νομίζω. Άμα δεν δείξει και πέντε πράγματα που έχει κάνει, εντάξει, πώς θα έρθει ο άλλος να σου μιλήσει, ρε παιδί μου, να σου δείξει ενδιαφέρον, να σου πει το δικό του storytelling. Δηλαδή, ο καθένας λέει την ιστορία του. Ας πούμε να πούμε τις ιστορίες μας. Έχει πει και ο Χρήστος σε πολλά βίντεο και σε προηγούμενη σανίδα ότι η επιτυχία γενικά είναι οι κοινωνικές συμμαχίες που έχεις, που δημιουργείς. Και αν δεν είσαι αρεστός με αυτά που έχεις πετύχει, αυτά που έχεις κάνει ή την αξία που νομίζει ο άλλος ότι μπορεί να πάρει από σένα, πώς θα κάνεις κοινωνικές συμμαχίες? Δεν μπορούν να σε εμπιστευτούν οι άλλοι. Ναι, επειδή μιλάμε και για business, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά ή πλεονεκτήματα που πρέπει να έχεις είναι να μπορεί όλος να σε εμπιστευτεί. Πώς θα σε εμπιστευτεί? Θα σε εμπιστευτεί επειδή θα δείξεις πραγματικά ποιος είσαι, επειδή θα έχεις κάνει 10 δουλειές, επειδή θα έχεις κάποιες επιτυχίες. Θα έχεις και τις αποτυχίες σου, εννοείται. Που είναι και ένας από τους σημαντικότερους λόγους που θα σε επιλέξει και μια γυναίκα. Ακριβώς. 19 Νοεμβρίου στο event που θα κάνω, ετοιμαστείτε. τώρα φίλε, γέλασα κι εγώ, εντάξει. Το είπε, δεν άντεξε. Δεν μπορούσε. Ρε παιδί μου, και η αποτυχία ή οτιδήποτε έχεις κάνει σε χτίζει και σαν άνθρωπο. Δηλαδή, μαθαίνεις πράγματα, μαθαίνεις και για τον εαυτό σου πράγματα. Αν δεν πάρεις τη γνώση από την αποτυχία, θα γίνεις χειρότερος. Παιδιά, υπήρχε μία περίοδος στην οποία σε ό,τι κατεβαίναμε, πραγματικά το χάναμε. Φτάσαμε σε φάση και λέμε, μαλάκα, τι έγινε, τι κάνουμε. Τι συνέβαινε. Δεν ήμασταν αρκετά καλοί. Δύσκολο. Να το παραδεχτείς δύσκολο. Ναι. Να πεις ότι όντως δεν μετράω. Γίναμε καλύτεροι. Πονέσαμε, μας έτσουξε, ναι, πάρα πολύ. Γίναμε καλύτεροι, το παλέψαμε. Και το βασικό είναι να μην σταματήσεις να παλεύεις. Πολλές φορές, επειδή έχουμε κάποιες αποτυχίες, παρετούμαστε. Σταματάμε να παλεύουμε. Όχι φίλε, δεν θα σταματήσω να παλεύω. Θα βρω αυτό που θα με κάνει καλύτερο. Είναι δύσκολο. Και είναι... παιδί μου, εγώ έχω ένα πρόβλημα γενικότερα. Δεν είμαι των γρήγορων πραγμάτων. Δηλαδή, αν πονάει κάτι, δεν είναι ότι θα πάρω ένα χάπι να μου περάσει, πονάει το γόνατό μου. Θα προσπαθήσω να το γυμνάσω, όπως το λένε, για να περάσει ο πόνος που έχω στο μη. Γενικότερα, επειδή πολλές φορές είμαστε. Είναι η κοινωνία έτσι. Είμαστε τη σέφη. Θέλουμε το χάπι. Θέλουμε το χάπι. Δεν υπάρχει χάπι για την επιτυχία. Δεν υπάρχει χάπι για να σε κάνω να δουλέψεις καλύτερα. Θέλει εδώ. Θέλει να διαβάσω. Θέλει να εξελιχθώ. Θέλει να δω 500.000 καμπάνιες. Πρέπει να πάω να κάνω γυρίσματα. Υπάρχουν γυρίσματα που κάποια στιγμή τα πλήρωνα και από δικά μου λεφτά γιατί θέλω να δω πώς γίνεται. Ήθελα να το δω εγώ σαν τάσος. Εσύ, δε φίλε. Ναι, το personal branding μου, πώς να το πω. Έχω κάνει δικά μου βίντεο επειδή ήθελα να δω απλά πώς γίνονται. Θέλω να δω πώς μπορώ να κάνω μια διαφορετική παραγωγή. Να εξελίξω δικά μου σενάρια, να κάνω τέτοια πράγματα. Θέλει θυσίες. Ή θέλω να δουλέψεις πολλές ώρες, ας μην πω πόσες. Θέλει γενικά δουλειά. Να κάνεις τη δουλειά, αυτό είναι το θέμα, ρε φίλε. Αυτό όμως σε ξεχωρίζει και από τους υπόλοιπους. Ναι, θέλει να είσαι doer. Doer. Και έχω ακούσει μια συνέντευξη του Χάρη του Καρόνη κάποια στιγμή που λέει ότι κάθε εταιρεία χρειάζεται έναν doer, έναν οραματιστή και έναν που γενικά είναι πιο σκληρός. Εγώ μ' αρέσει να είμαι doer και μ' αρέσει και το dreaming, μ' αρέσει πάρα πολύ. Από βίβα, έτσι να πούμε κιόλας. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει να ονειρεύομαι ότι μπορούμε να κάνουμε μεγαλύτερα πράγματα, να βγάλουμε ωραιότερη δουλειά. Μ' αρέσει διαφήμιση. Πώς να το πω. Είμαι αυτό. Όλη μου η ζωή μου χαρακτηρίζει τι είσαι, θα σου πω είμαι διαφημιστής. Μ' αρέσει αυτό που κάνω. Βοήθησα μας να διαφημίσουμε και το event του Χρήστου τώρα. Τι λέει Χρήστο, τι κάνεις 19 Νοεμβρίου, μηδέν ερωτική ζωή. Όχι, θα στο πω τι έχεις να κάνεις 19 Νοεμβρίου, ρε Χρήστο. Ωραία. Λοιπόν, 19 Νοεμβρίου, εντάξει, είσαι προσκεκλημένος. Εντάξει, άμα θέλεις να πάρεις κάποια περαιτέρω γνώση, μπορεί να είσαι άψογα στην ερωτική σου ζωή. Εντάξει. Αλλά σε περίπτωση που κάποιος θέλει να βελτιώσει την ερωτική του ζωή, το event λέγεται μηδέν ερωτική ζωή, 19 Νοεμβρίου, σε πάρα πολύ ωραίο χώρο στο Stanley Hotel. Όπου εκεί θα αναλύσουμε τους συγκεκριμένους λόγους ότι για ποιο λόγο δεν έχουμε την ερωτική ζωή που θα θέλαμε, τι πραγματικά βρίσκουν ελκυστικό οι γυναίκες και φυσικά πώς πρακτικά μπορούμε να βελτιώσουμε την ερωτική μας ζωή σε οποιοδήποτε επίπεδο και αν βρισκόμαστε. Κλείνεις θέσεις στο link από κάτω. Στο link από κάτω. Μετράει. Όλα στο link. Όλα στο link.
Τάσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι να συνεχίσεις να είσαι έτσι δημιουργικός, που θα συνεχίσεις και να φτιάχνεις ωραίες καμπάνιες με την ομάδα σου εκεί πέρα. Το προσπαθούμε. Στο Σέλα, χαιρεσμούς στο Γιώργο. Εννοείται. Εντάξει, ελπίζω να σε αντιπροσωπεύει ο Γιώργο. Δεν μπορούσα να μην το πω. Το λέει πάντα, είναι το τρολάρισμα μας. Λοιπόν, εντάξει, ένα inside joke εδώ που έχουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ και σας, παιδιά. Ευχαριστούμε και εσείς που παρακολουθήσατε και αυτό το επεισόδιο του Απλά και Ανδρικά. Μην ξεχάσετε να στηρίξετε το χορηγό μας, το link είναι ακριβώς από κάτω. Γιατί αν στηρίζετε το χορηγό, στηρίζετε και εμάς. Αν σας αρέσουν επενδύσεις, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από τη Freedom 24. Παράλληλα, Digital Academy με νέα πακέτα συνδρομών, πολύ πολύ προσιτά, για να μπορούν όλοι οι άνθρωποι μας που δεν μπορούν να έρθουν εδώ να συνδεθούν και να πάρουν γνώση. Και το event του Χρήστο 19 Νοεμβρίου, 0 ερωτική ζωή. Εισιτήρια ακριβώς από κάτω, έχουν μείνει ακόμα λίγα. Οπότε ελπίζουμε να μας θυμίσετε και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά. Αν σου άρεσε η εκπομπή μας, μην ξεχάσεις να κάνεις like και subscribe. Και επίσης, αν θέλεις να μπεις στον κόσμο των επενδύσεων, τότε στην περιγραφή του βίντεο θα έχεις ένα link για τη Freedom 24, που είναι ο σημερινός μας χορηγός. Φτιάξε το λογαριασμό σου τώρα για να πάρεις άμεσα μία μετοχή δωρεάν.